Εδώ είμαστε. Καλησπέρα ή καλημέρα, ανάλογα την προτιμάτε. Πάω 24 στον Λίμπερο 107,4. Τι γίνεται, Στέργιο? Τρίτη 30 Ιουλίου. Είσαι έτοιμος... Μία εβδομάδα πριν το μεγάλο παιχνίδι. Είσαι έτοιμος να δώσεις άλλα 3 εισιτήρια? Νομίζω είμαι έτοιμος, ναι. Γρήγορα, γρήγορα, αποφασιστικά. Δόθηκε μεγάλη μάχη. Γιατί ο κόσμος ρωτάει και ανησυχεί. Να δώσουμε 3 και σήμερα. Θα δώσουμε άλλα 3 εισιτήρια. Το αφεντικό τρελάθηκε στο Λίμπερο, κανονικά. Ήδη φίλος έχει στείλει ήδη. Είδε το post στο Instagram. Λοιπόν, 3 εισιτήρια και σήμερα για το μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ την επόμενη Τρίτη στις 8. Διαδικασία η γνωστή και η εξής απλή. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο. Το στέλνετε στο 54526. Και μπορεί να είστε τυχεροί να γλιτώσετε εκεί την ουρά, την ιντερνετική ουρά, για να πάρετε ένα εισιτήριο και να το εξασφαλίσετε από σήμερα. Είστε άνετοι την επόμενη Τρίτη στο γήπεδο στις 8 στη Τούμπα. Η κλήρωση κλασικά 2-3 λεπτάκια πριν τις 2. Τι γίνεται κατά τα άλλα? Θα δούμε αν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε άλλα 3 και αύριο. Θα δούμε, θα δούμε. Τι γίνεται? Μια χαρά. Έχει έτσι μια... Δεν τη λες ησυχία στον ΠΑΟΚ. Έχει διάφορα πράγματα. Έχει παίκτες, έχει ονόματα. Έχει γενέθλια. Άσχετο αυτό, αλλά έχει και γενέθλια. Τι γενέθλια έχει? Πώς χαλάξεις χθες. Με τούρτα Σούπερμαν το ετοίμασαν. Μάλιστα. Εντάξει, Στέργιο, ξέρω ότι δεν συγκινήσει με αυτά, αλλά υπάρχουν και αυτά. Ναι. Στη ζωή μας. Γενικότερα. Έχει μεταγραφές. Εντάξει, μεταγραφές. Έχει νεότερα στο κομμάτι το μεταγραφικό. 2 νέα ονόματα που έχουν εμφανιστεί από χθες. Του Μπλάνκο και του Αλμπορνόζ. Που ο Χρήστανος έχει φαγωθεί να λέει λάθος το όνομά του. Επιμένει. Αλλά και εμείς επιμένουμε να το λέμε σωστά. Περιμένουμε διάφορα μέσα στην εβδομάδα και για το κομμάτι των τηλεοπτικών. Υπάρχει και στο ΠΑΟΚ στο θέμα. Και φυσικά παρακολουθούμε τον Άγιαξ. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε αριθμούς γιατί την επόμενη Τρίτη είναι το παιχνίδι. Η ομάδα από αύριο επιστρέφει στις προπονήσεις. Το κατάλαβες? Από τα νησιά, από τη Χαλκιδική, από όλα. Σεισμό χθες? Όχι. Δεν είδα κάποιο post να ανεβάζει. Περπατούσα. Καταρχάς δεν κάνω ποτέ σεισμό για post γενικότερα για τίποτα. Ναι. Αλλά για σεισμό δεν θα έκανα καθόλου, σίγουρα. Περπατούσα εκείνη την ώρα. Εγώ από το chat του ΠΑΟΚ 24 το κατάλαβα που έστειλε νομίζω ο Καπράλος. Τον κατάλαβες εσύ? Όχι. Δεν έχω μιλήσει με κάποιον που να το έχει καταλάβει πλάκα-πλάκα. Δηλαδή, δεν ξέρω. Μετά λίγο τρόμαξα επειδή είπε ο Σταύρος Κόλγας κλασικά ότι ήταν ο μικρός και ακολουθεί μεγάλος και σκάλωσα λίγο και το σκέφτηκα. Αλλά μετά είπα ότι δεν υπάρχει λογική, οπότε δεν ασχολήθηκα άλλο. Κοίταξε, όλοι μπορούν να γίνουμε σεισμολόγοι. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα. Έτσι κι αλλιώς ακόμα και αυτοί που υποτίθεται ότι έχουν σπουδάσει το επάγγελμα. Κάθε φορά είναι ότι ήταν ο μεγάλος ή είναι ο μικρός και θα έχουμε μεγάλο. Οπότε. Όλοι μπορούμε να γίνουμε σεισμολόγοι. Είναι αυτό που είπε ένας άλλος την προηγούμενη εβδομάδα. Με αφορμή το σεισμό στην Αθήνα που είπε ότι ή δεν θα γίνει άλλος και ήταν ο τελευταίος, ή θα ακολουθήσει κι άλλος. Αυτά είναι ωραία επαγγέλματα. Δηλαδή, ρε, τι ωραία, ρε. Αυτά είναι ωραία επαγγέλματα. Μπράβο, πολύ ωραία. Και δεν μας τα είπαν όταν ήμασταν μικροί. Στέργιο, ή πολύ δύσκολο να το πεις αυτό. Πλάκα-πλάκα. Ή ήταν τελευταίος και δεν θα υπάρχει. Ή θα έχει κι άλλο. Και το λες και σοβαρά, α πούμε. Το λες με σοβαρό ύφος. Είναι μέσα στα 5 top επαγγέλματα. Ναι. Ο σεισμολόγος. Δεν μας ενημέρωσε κανείς. Όταν κάναμε εκείνες τις ιδέες στα σχολεία, υποτίθεται. Το μηχανογραφικό. Και το μηχανογραφικό και για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Αυτές τις ιδέες. Δεν μας είπε κανείς ότι παιδιά γίνεται μετεωρολόγος, μετεωρολόγοι, γίνεται σεισμολόγοι. Δεν μας τα πάνε αυτά. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Θα λες και εσύ, Στέργιο, ή θα γίνει μεταγραφή ή δεν θα γίνει μεταγραφή. Ναι, απλώς επειδή η εκπομπή περνάει και κοινωνικά μηνύματα, πριν πάμε στα του ΠΑΟΚ. Επειδή παιδιά δεν ξέρουμε πώς θα τα φέρει η ζωή, δηλαδή σε 2, 5, 10, 30 χρόνια, 40, 50, μακάρι να μην γίνει ποτέ, μπορεί να γίνει κάποιος πιο μεγάλος σεισμός από 3,8. Ναι. Δεν είναι το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε να πάρουμε το κινητό, να το ανεβάσουμε στο Facebook και να προλάβουμε να κάνουμε ένα tweet στο Twitter. Ναι, νομίζω ότι αυτό πλέον το κάνουν πολύ. Προσπαθούμε να προστατευτούμε από το σεισμό. Ξέρεις τι, αυτό μου κάνει εντύπωση που βλέπεις, ας πούμε, σε μια πυρκαγιά. 10 βιντεάκια από τη στιγμή που περνάει η φωτιά μπροστά τους. Και λες ότι εκείνη τη στιγμή, αντί να τρέξεις, να σκεφτείς κάτι, να. Δεν ξέρω πραγματικά. Μπες κάτω από τη γη, δεν ξέρω, βρες κάτι. Βγάζεις βίντεο. Για να υπάρχει μετά. Αν εσύ δεν υπάρχει μετά, ρε φίλε, δεν θα το κάνω το βίντεο.
Ναι, είναι... Αυτό ισχύει για όλα. Είναι η κατηγορία των. Και στις πλημμύρες, τώρα πρόσφατα. Πάλι είχε πολλά βίντεο τη στιγμή, ξέρω που ήταν ο μεγάλος χαμός. Ο άλλος ήταν στον δρόμο, ας πούμε. Μπροστά του έβλεπε το τίποτα. Και έβγαζε βίντεο. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Είναι μια μικρή μερίδα οι γόναμποι δημοσιογράφοι. Είναι. Και είναι η άλλη κατηγορία, η μεγάλη, η ζητιάνη του like, αγάπη. Όχι, είναι απλά νομίζω σημεία των καιρών. Έχουμε μάθει τα πάντα να τα βγάζουμε τα κινητά. Σημεία της βλακείας είναι. Εντάξει, και επειδή ξαναλέω, ζούμε σε μια χώρα που δυστυχώς δεν είμαστε και από Ανατολή, η Ιαπωνία, όπου η σεισμή εντάξει, είναι πολύ πιο έντονη και απίστευτα δυνατή. Είμαστε όμως μια σεισμογενής χώρα. Ξαναλέω, μακάρι να μην έρθει ποτέ η στιγμή να ζήσουμε μεγάλο σεισμό ξανά. Αν έρθει αυτή η στιγμή, προσπαθήστε να προστατεύσετε τον εαυτό σας, τα παιδιά σας, τις μανάδες σας, γενικότερα τους φίλους σας. Ξαναλέω, τον εαυτό σας πάνω απ' όλα. Και μην ψάχνετε το κινητό για να προλάβετε να ανεβάσετε στο Facebook ότι γίνεται σεισμός ή να μπείτε στο Twitter για να κάνετε αγάπητη τίβισμα. Εντάξει, η βλακεία είναι τέλειωτη. Δεν κοιτάξτε είναι μόνο να... θέμα βλακείας. Βλακεία είναι, αγάπη. Δεν είναι. Είναι ότι έχει γίνει συνήθεια για όλους. Είναι η ανάγκη πάρα πολλών να επιβεβαιωθούν μέσα από 20, 30, 50 likes. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει. Εννοείται ότι διαβάσαμε 200 φορές σεισμός του ΠΑΟΚ ο λαός. Οκ. Νομίζω το αφήνω στην κρίση του καθενός. Αυτό είχα να πω. Μακάρι, ξαναλέω, να μην έρθει ποτέ η στιγμή που θα έχουμε ένα δυνατό σεισμό. Και θα υπάρχουν έστω και 10-20 φλάκες που την ώρα του μεγάλου σεισμού θα γράφουν στο κινητό, στο Facebook ή στο Twitter ή στο Instagram. Αυτό είχα να πω. Κάτι άλλο δεν λέω για να μην ξεφύγω, γιατί διαβάζουμε πράγματα γενικότερα απίστευτα που δοκιμάζουν τα νεύρα μας. Δηλαδή, διάβαζα πριν από λίγο τις νέες δηλώσεις του Μητροπολίτη Μόρφου. Τι είπε? Εντάξει. Ο οποίος ουσιαστικά είπε, δηλαδή το ξαναδιαβάζω και μου ξανεβαίνει η πίεση και θα βάλω μια τελεία μόνο που το διαβάζω γιατί πάλι θα ξεφύγω και δεν θέλω, ότι δεν επιτρέπεται η Κύπρος να έχει τόσο ψηλό ποσοστό εκτρώσεων και να μαραζώνουμε για τα δύο παιδάκια που σκότωσε ο δολοφόνος, εννοεί τον serial killer της Κύπρου. Το είπε αυτό ο Μητροπολίτης Μόρφου, που κάποιοι ακόμα επιμένουν και το κρατάνε στη θέση του. Και ο οποίος είπε ότι ναι, εντάξει, δολοφόνησε ανθρώπους ο Νικόλας. Νικόλας έγινε, δεν ξέρω αν είναι και φίλος του. Αλλά ξέρω, λέει, ότι πήγε και εξομολογήθηκε. Κάλεσε ένα φίλο μας, λέει, πνευματικό, γι' αυτό λέω, δεν ξέρω αν είναι και φίλος του. Πήγε και εξομολογήθηκε. Τούτο, λέει, είναι κάτι που τιμά την Κύπρο, ότι ακόμα και ο πιο ακραίος δολοφόνος είχε διάθεση εξομολόγησης. Αυτά είπε αυτός ο κύριος που μας απασχολεί εδώ και 10 μέρες. Ο Μητροπολίτης Μόρφου. Γι' αυτό λέω ότι καθημερινά διαβάζουμε πράγματα και ακούμε που δοκιμάζουν τις αντοχές μας. Αυτά είχα να πω, τα αφήνω γιατί δεν θα είμαι πολύ ευγενικός στους χαρακτηρισμούς μου και δεν θέλω. Λοιπόν, ξαναλέω, για να πάμε σιγά σιγά στα του ΠΑΟΚ. Ήδη έχετε στείλει αρκετή μηνύματα. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο ή και το FM και ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526. Κλήρωση λίγο πριν τις 2. Σας υπενθυμίζω ότι μέχρι τις 7 είναι ανοιχτή η διαδικασία και μην το αφήσετε τελευταία στιγμή. Όσοι είστε φίλοι του ΠΑΟΚ και είστε άνεργοι, ή αν έχετε κάποιο φίλο και είναι άνεργος και το έχει ξεχάσει, είναι μέχρι τις 7 σήμερα ανοιχτή η διαδικασία για να μπείτε στην κλήρωση για τα 1000 εισιτήρια διαρκείας προσφορά της ΠΑΕΠΑΟΚ από πρωτοβουλία του Γιώργου Σαββίδη για τη θύρα 7. Εκθέσει ξεκίνησε η διαδικασία. Δεν ξέρω στην αρχή αν είχε προβλήματα, αλλά νομίζω έχω αρκετούς γνωστούς που κατάφεραν χωρίς κάποιο πρόβλημα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν, αν πληρείτε τους όρους, δηλαδή είστε άνεργος και δεν έχετε στο όνομά σας εισιτήριο διαρκείας, κάντε μία αίτηση, μην το αφήσετε τελευταία στιγμή, γιατί αν το αφήσουν 500 άτομα αγάπη για τις 7 παρα 5, μπορεί και να πέσει ξανά το σύστημα. Τώρα που είναι νωρίς, μπείτε στο site της ΠΑΕΠΑΟΚ ή μπείτε στο ΠΑΟΚ 24 και από εκεί μπείτε στο site της ΠΑΕΠΑΟΚ, συμπληρώστε τα στοιχεία για να μπείτε στην κλήρωση για τα 1000 εισιτήρια διαρκείας.
Για όσους δεν το γνωρίζουν, δεν θα βγουν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Άρα μην περιμένετε από εμάς να σας πούμε ποιοι κέρδισαν. Θα ενημερωθείτε με SMS στο κινητό που θα δηλώσετε στην αίτηση και με email από την BAE-PAOK. Αυτά και για τα εισιτήρια διαρκείας για τους άνεργους φίλους του ΠΑΟΚ. Ξαναλέω, 7 η ώρα το απόγευμα κλείνει η διαδικασία. Μην το αφήνετε τελευταία στιγμή. Τώρα που μας ακούτε, βρείτε 5 λεπτά. Αν και νομίζω οι περισσότεροι το έχετε κάνει, αλλά σίγουρα υπάρχει κόσμος που δεν το έχει κάνει ακόμα. Εντάξει, ένας αριθμός χιλίων διαρκείας είναι σημαντικός. Νομίζω έχετε πολλές πιθανότητες να είστε ένας από τους χίλιους που θα έχετε καρτελάκι για τη θύρα 7 για να δείτε τα μάτς του Champions League, αρχής γινωμένης από το μάτς με τον Άγιαξ. Ελπίζουμε και τα play-off του Champions League, ελπίζουμε και τους ομίλους του Champions League. Τα μάτς της κανονικής περίοδου στο πρωτάθλημα, τα 5 έξτρα παιχνίδια στην Τούμπα για τα play-off ή για την έξτρα αγωνιστική περίοδο, ο καθένας όπως θέλει μπορεί να το πει, και φυσικά για τα εντός έδρας παιχνίδια του κυπέλου. Από εκεί πέρα έχουν βγει δύο ονόματα στο προσκήνιο, και του Μπλάνκο και του Αλμπορνός. Στο ΠΑΟΚ 24 υπάρχουν και βίντεο και στοιχεία και για τους δύο και μέσα από το repress.gr. Η κλασική ανάλυση με όλα τα στοιχεία, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε και για τους δύο. Ο Μεν Μπλάνκο για την επίθεση. Αργεντίνος 27 χρονών, ανήκει στην Σαχτάρ και πέρσι έπαιξε δανεικός στη Μάλαγα, όπου είχε 41 συμμετοχές, 9 γκολ και 7 assist στις Γούντα Division. Και από την άλλη, ο Αλμπορνός είναι αριστερός back, με στοιχεία που ταιριάζουν σε αυτά που θέλει ο ΠΑΟΚ. Το ανόβερο ανήκει, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2020, αλλά το ανόβερο κάνει μια καθάριση και ουσιαστικά ο Αλμπορνός είναι από τα μεγάλα συμβόλαια που δύσκολα θα παραμείνει στη Γερμανία, στο ανόβερο. 28 χρονών, Σουηδοχιλιανός. Έλα, το πάμε τη μία. Μπράβο, μισός, αγάπη. Μισός είναι. Στο ΠΑΟΚ 24 διαβάζω ο 28χρονος Σουηδοτραφής Χιλιανός ακραίος μπακ. Σουηδοτραφής. Ναι. Καλό. Πρώτη φορά μπορώ να το βλέπω αυτό. Σουηδοτραφής. Μαθαίνεις κοινές λέξεις, αγάπη. Ναι, πραγματικά. Σουηδοτραφής. Καλό. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία. Στην πορεία θα πούμε και εμείς κάποια παραπάνω πράγματα και με τον Σταύρο, που θα μιλήσουμε μετά τις 12.30 μαζί του. Να πούμε λίγο παραπάνω πράγματα και για τους δύο. Δύο καλές περιπτώσεις που έχουν αρκετά μεγάλη βάση. Δεν είναι απλά ονόματα που ακούγονται για τον ΠΑΟΚ. Και από την άλλη, είπαμε, η ομάδα επιστρέφει αύριο να μπει σιγά σιγά σε ρυθμούς Άγιαξ. Υπάρχει στο πρόγραμμα και διπλή προπόνηση. Γενικότερα, οι επόμενες ημέρες θα είναι λίγο πιο έντονες σε σχέση με αυτές τις τελευταίες που διανύουμε. Προφανώς χρειαζόταν και λίγο ένα διήμερο ρεπό. Αρκετοί είναι στα νησιά, ο Μάτος είναι στη Σαντορίνη. Ο Ζαμπά έχει ξεμείνει στην πόλη από ό,τι έβλεπα. Ο Ενρίκε μαζί με τον Αουγκούστο, δίδυμο. Ποιο τον άλλον έβλεπα. Ο Βέρμπλουμ είναι Χαλκιδική. Κάποιοι ακόμα είναι Χαλκιδική, κάτι πάλι story έβλεπα. Πασχαλάκης γιόρτασε γενέθλια μαζί με τον Βιερίνια. Γενικότερα είναι ένα διήμερο έτσι χαλάρωσης για όλους. Και από αύριο κανονικά επιστροφή. Εντάξει, το επόμενο διάστημα είναι διαφορετικό. Ρωτάει πολλοί κόσμος πού θα δει το παιχνίδι με τον Άγιαξ Τούμπα. Ακόμα δεν έχει βρεθεί οριστική λύση. Εγώ κρατάω αυτό που είπε χθες ο Σταύρος για το ΠΑΟΚ TV. Νομίζω. Κοίταξε, ότι όσο περνάνε οι μέρες, νομίζω ότι προκρίνεται προσκήνιο. Αυτή η λύση. Δυστυχώς. Εντάξει. Ενδεχομένως να είναι η ποιότητα μετάδοσης και η κάλυψη η καλύτερη δυνατή, και δεν έχουμε λόγους να πιστέψουμε ότι δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή όταν μιλάμε για ένα μάτς με τον Άγιαξ. Αλλά σίγουρα η ΠΑΕ-ΠΑΟΚ θα χάσει ένα σημαντικό ποσό. Καλά, γενικότερα. Που δεν την εξυπηρετεί, δεν θα την κλείσει δηλαδή μια τρύπα στα οικονομικά της ή θα χρησιμοποιήσει τα λεφτά αυτά για να επιβιώσει, όπως συμβαίνει με άλλες ΠΑΕ. Αλλά σίγουρα κάθε ποσό που χάνεται είναι σημαντικό, γιατί το έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Παρότι μερικοί νομίζουν ότι το χρησιμοποιούμε σαν δικαιολογία ή θέλουμε να δικαιολογήσουμε την ΠΑΕ-ΠΑΟΚ, υπάρχει, παιδιά, σοβαρό πρόβλημα με το financial fair play. Είτε μερικοί θέλετε να το καταλάβετε είτε όχι, είτε μερικοί θέλετε να το πιστέψετε είτε όχι. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν έχει πουλήσει μέχρι τώρα κάποιον ποδοσφαιριστή και ήταν ήδη στα όρια, δεν μπορεί τώρα που μιλάμε για παράδειγμα, χωρίς να πουλήσει, να πάει ο Ιβάν Σαββίδης και να δώσει
5 εκατομμύρια σε μια ομάδα ή πάω για έναν αριστερό πιστοφύλακα. Παράδειγμα. Οπότε θα το δούμε το μάτς σίγουρα σε όλο τον κόσμο. Το θέμα είναι από πού. Νομίζω ότι αν δεν έχουμε νέα σήμερα, αύριο, μέχρι την Πέμπτη, μάλλον θα πάμε στο PAOK TV. Στο μεταξύ γίνεται πολύ κουβέντα για τα τηλεοπτικά. Ναι, γενικότερα πρέπει να υπάρξει λίγο μια εξέλιξη αυτό το κομμάτι, γιατί και για το πρωτάθλημα ούτε ένας μήνας δεν απομένει. Διάβαζα οπότε πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Γενικότερα υπάρχει μπάχαλο. Ναι. Όχι μόνο στον ΠΑΟΚ. Διάβαζα δηλώσεις του μεγαλομετόχου της Λαμίας, του Πανουριά Παπαϊωάννου, ο οποίος είπε ότι αν δεν βρεθεί λύση και αν δεν ισχύσει η συμφωνία που κάναμε πέρσι με την ΕΡΤ, εγώ φεύγω από τη Λαμία. Εγώ την άποψή μου στο θέμα αυτό την έχω καταθέσει. Μπορεί να είμαι σωστός, μπορεί να είμαι και λάθος, αλλά αυτή είναι η άποψή μου και δεν την αλλάζω. Δεν μπορούν να υπάρχουν ομάδες, ειδικά στο ποδόσφαιρο, που να περιμένουν μόνο τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αυτή είναι η πάγια άποψή μου εδώ και χρόνια. Εντάξει, αν θέλει ο κ. Πανουργιάς να αποχωρήσει, μπορεί να αποχωρήσει. Νομίζω δεν θα μας λείψει η Λαμία και η κάθε Λαμία. Εντάξει, όλες αυτές οι ομάδες, όχι βέβαια τόσο πολύ για τη Λαμία, καθώς είναι μια ομάδα που δεν είναι και πολλά χρόνια στην Super League. Νομίζω πέρσι ανέβηκε, έτσι δεν είναι, ναι, η Λαμία. Και μπράβο της, γιατί όντως είχε μια πολύ καλή ομάδα και έγινε πολύ καλή δουλειά. Αλλά γενικότερα όλες αυτές οι ομάδες, όλα τα προηγούμενα χρόνια, όπου τα λεφτά ήταν πολλά. Εντάξει, μπορεί ξαναλέω η Λαμία να είναι να ανέβηκε πέρσι και να μην έχει τόσο μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Αλλά ομάδες όπως ο Λεβαδιακός και όπως πάρα πολλές άλλες, τα λεφτά μπαίναν στην τσέπη και δεν κατέληγε κανένα στην ομάδα πέρα από μεταγραφές. Δηλαδή, ένα καλύτερο γήπεδο, δύο καλύτερα βοηθητικά για τις ακαδημίες των ομάδων. Γενικότερα, ένα πάρα πολύ ωραίο φαγοπότη. Έτσι, παιδιά, γίνομαι και εγώ μεγαλομέτοχος. Δηλαδή, αν έρθει και μου πει κάποιος ότι θα έχει από την ΕΡΤ 3 εκατομμύρια 4, πάω πέρα από τον Πασεραϊκό που είναι και η ομάδα της γενέτειράς μου και κάνω και τον Μπρούκλι και μια χαρά. Οκ, okay, είναι σημαντικό πρόβλημα να είναι στον αέρα ομάδες. Είναι πολύ λογικό αυτό που λέει ο μεγαλομέτοχος της Λαμίας, γιατί έχουν κάνει και αυτό τον προγραμματισμό τους και έχουν υπολογίσει ότι τα χρήματα αυτά θα έρθουν από την ΕΡΤ, από την Νόβα, από την Κοσμοτέ, δεν ξέρω από πού αλλού. Αλλά δεν γίνονται ομάδες να στηρίζονται μόνο στα τηλεοπτικά. Γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει γενικότερα. Είναι και αυτό ένα από τα προβλήματα. Στο βόλεϊ δεν ξέρω αν θα έχουμε πρωτάθλημα. Κάπου διάβαζα ότι ακόμα και η ΑΕΚ σκέφτεται να μην δηλώσει συμμετοχή. Όποιος μπορεί, παιδιά. Με το ζόρι δεν είναι κανένας. Όποιος μπορεί. Καλύτερα πρωτάθλημα 5 ομάδων, 6, από το να υπάρχουν ομάδες που θα αποχωρούν στα μέσα της χρονιάς, που μετά τα μέσα της χρονιάς θα φεύγουν 5 παίκτες και δεν θα έρθει κανένας. Ας μείνουν επιτέλους στον επαγγελματικό αθλητισμό οι ομάδες που μπορούν και έχουν και κόσμο και έχουν και 2-3 έσοδα παραπάνω πέρα από τα τηλεοπτικά. Εντάξει, και αυτό το πλάνο για Super League 1 και Super League 2 και Super League 3, από ό,τι φαίνεται, ήταν ένα όνειρο θερινής νυχτός. Η ΕΡΤ ακόμα δεν έχει καταλήξει τι θα γίνει με τα λεφτά που υποσχέθηκε ο Γιώργος Βασιλιάδης στις ομάδες της Super League 2. Χωρίς καμία υποδομή ομάδες, χωρίς καμία πρόοδο τα τελευταία χρόνια, ξαφνικά να έπαιρναν πολύ μεγάλα ποσά. Ξαναλέω, έτσι γίνομαι και εγώ μεγαλομέτοχος. Και στην καλά αγάπη. Μια χαρά. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι. Απλώς είναι ξεφτύλα να μπαίνουμε στον Αύγουστο, πότε μπαίνουμε, την Πέμπτη, το πρωτάθλημα να ξεκινάει μετά από λίγες εβδομάδες, μέσα στον Αύγουστο, και να μην ξέρουμε ακόμα τηλεοπτικά, να μην ξέρουμε τι θα γίνει με τη Super League 2. Προχθές υπήρχε το θέμα ότι η Super League 1 θέλει να πέφτει ένας απευθείας και ένας με μπαράζ, η Super League 2 θέλει να ανεβαίνουν δύο απευθείας. Κάθε χρόνο τα ίδια, κάθε χρόνο τα ίδια. Κάθε χρόνο ομάδες με αφημί, κάθε χρόνο ομάδες που δεν παίρνουν άδεια, κάθε χρόνο να μην ξέρουν πόσοι θα ανεβαίνουν, πόσοι θα πέφτουν από κάθε κατηγορία, κάθε Μάιο ενστάσεις για να ανεβαίνουν και η δεύτερη και η τρίτη, και δώσει κόντρα αφημί, και να πάρουμε το αφημί, και τι αφημί θα πάρουμε, και να κάνουμε συγχώνευση.
και δώστε ποδοσφαιριστές απλήρωτοι και όλα καλά. Εντάξει, και μετά αναρωτιόμαστε γιατί θα παίζουν σε δύο χρόνια. Γιατί χθες διάβαζα λίγο το καθεστώς για το Europa League 2 και πώς θα είναι εκεί οι ομάδες και πόσες ομάδες θα έχει κάθε διοργάνωση από τη σεζόν 21-22. Και οι τρεις θέσεις, παιδιά, στο Europa League 2 θα είναι πολλές για αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανεξάρτητα αν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και κατά δεύτερο λόγο και η ΑΕΚ έχουν ομάδες εντάξει που είναι πάνω από το μέσο όρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλλά αν το δούμε σαν προϊόν γενικότερα, το ελληνικό ποδόσφαιρο και με δύο ομάδες στην Ευρώπη θα ήταν μια χαρά. Επί της ουσίας. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα θέματα. Δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ. Η δουλειά μας είναι να παρακολουθούμε τον ΠΑΟΚ, να βλέπουμε τι γίνεται και να σχολιάζουμε. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι μέσα σε ένα περιβάλλον που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να παρακολουθούμε και τα της ΕΠΟ και τα της Διευθυνσίας και τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες και με τα τηλεοπτικά. Δεν παίζει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός μόνος του. Και να δούμε τι μας επιφυλάσσει η φετινή σεζόν. Ήδη σιγά σιγά σε μορφή καφενειακής κουβέντας οι φίλοι του Ολυμπιακού ονειρεύονται να φύγουν οι ξένοι διαιτητές γιατί ξέρουν ότι με τους Έλληνες διαιτητές θα κάνουν πάλι το πάρτι όπως τα προηγούμενα χρόνια. Και φέτος θα έχουμε ξένους διαιτητές. Είναι de facto. Δεν ξέρω για το ΒΑΡ γιατί τελευταίο καιρό δεν βλέπω πολύ κίνηση. Παρά μόνο για τους μισθούς των διαιτητών κτλ. Κάποια εξέλιξη μπήκαμε στον Αύγουστο για την τοποθέτηση όλων των συστημάτων που χρειάζεται το κάθε γήπεδο. Δεν βλέπω κάτι νεότερα. Δεν υπάρχει. Μια φωτογραφία, κάτι ρε παιδί μου, ότι πήγανε ξέρω εγώ στην Λαμία και στείλουν τις οπτικές ίνες. Δεν βλέπω κίνηση γενικότερα. Δεν υπάρχουν υποδομές στα γήπεδα, Στέργιο. Με αυτό δεν λένε. Ναι. Δυσκολεύονται, λένε στα γήπεδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Όχι, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Δεν έχει Λαμία ίντερνετ. Γενικότερα και η κάθε Λαμία. Πέρα από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παιδιά, δεν υπάρχει ίντερνετ σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, να ξέρετε. Net, όπως λέει και ο Σταύρος Κόλκας. Net. Το net, ναι. Και οι οπτικές ίνες. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα έχουμε VAR από την πρώτη αγωνιστική. Από την Τρίτη, από την Πέμπτη, εγώ σας ξαναείπα, έχω την αίσθηση, βάσει και της εμπειρίας μου, όποια είναι αυτή, ότι θα έχουμε μόνο στα μεγάλα παιχνίδια στην καλύτερη. Από τα Χριστούγεννα και μετά. Στον πρώτο γύρο. Από τα Χριστούγεννα και μετά. Έτσι θα πούνε. Όπως ναι, πέρσι. Που έλεγαν από το Δεκέμβρη και μετά. Και μετά θα γίνει ο δεύτερο γύρο. Θα γίνει, παιδιά, στα τελευταία κομμάτια. Ναι. Στα play-off θα έχουμε ή θα είμαστε έτοιμοι. Στον τελικό και όλα καλά. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για να μπείτε στην κλήρωση για τα τρία εισιτήρια που θα κληρώσουμε στις 2. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526. Γίνεται ένας χαμός, αλλά είναι η ευκαιρία σας σήμερα να κλείσετε τη θέση σας στην Τούμπα για την επόμενη Τρίτη και να είστε άνετοι όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα να επιστρέψουμε με Σταύρο Κόλκα στην πορεία. Παρέα μαζί μας είναι και σήμερα η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα, Εθνικής Αντιστάσεως 171, στον πρώτο όροφο, σε νέα γραφεία. Είτε θέλετε να ανακοινήσετε το σπίτι σας είτε τον επαγγελματικό σας χώρο, η Αναδομό είναι η καλύτερη επιλογή. Υπάρχουν πολλά πακέτα σε πολύ καλές τιμές και φυσικά οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες της αγοράς εγγυώνται ότι θα γίνουν όλα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Παρέα μαζί μας είναι και η Στοίχημαν με επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τέννις και ό,τι άλλο θέλετε. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις που υπάρχουν στην αγορά και κερδίσετε. Αν κάνετε καλές επιλογές, γιατί εμείς τελευταία κάτι δεν πάει καλά. Αλλά η Στοίχημαν είναι εδώ για όλους μας. Και live casino και το σερί το οποίο έχει επιστρέψει. Και μαζί μας φυσικά όπως κάθε μέρα το Ρίτσινς Καζίνο Θεσσαλονίκη, 22 Αυγούστου, ο Ηλίας Βρετός σας υπόσχεται μια ξεχωριστή βραδιά, ένα ωραίο πάρτι στον υπαίθριο χώρο του Alfredo's Garden δίπλα στο Ρίτσινς Καζίνο. Εισιτήρια από 12 ευρώ, μαζί με τον Ηλία Βρετό θα είναι και η Κατερίνα Λιόλιου. Προαγοράστε τα εισιτήριά σας από τα ταμεία του καζίνου φυσικά όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, τα καταστήματα public. Και τηλεφωνικά στο 217-234-56-7 για πληροφορίες στο Ρίζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη 2310-491-234 και όπως πάντα θα υπάρχει δωρεάν μετακίνηση από το Βασιλικό Θέατρο στις 9 και 4 και στις 10 και 4 για όσους δεν έχουν τρόπο να πάνε στο Ρίζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και με τον Σταύρο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 1:20, έχετε ακόμα 1:20 περίπου για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία εισιτήρια που δίνουμε και σήμερα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ. Η διαδικασία γνωστή, FM κενό,
ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526. Έχετε στείλει ήδη αρκετοί, ορισμένοι και περισσότεροι από ένα μήνυμα. Συνεχίζετε και στέλνετε, έχετε ακόμα 1 ώρα και 20 λεπτά. Θα πάμε στο Σταύρο. Είναι η αγαπημένη μας ώρα τώρα. Στέργια θέλω ακουστικά. Πάσε ρε μου λίγο τα τελευταία. Μέχρι να πάρουμε το Σταύρο. Τελευταία στιγμή, ρε αγάπη. Συγγνώμη που είναι εκεί όλα. Τον έχουμε το Σταύρο στον αέρα. Τον έχουμε. Τελευταία στιγμή, Σταύρο, βλέπεις τι γίνεται. Γεια σου, ρε Σταύρο, καλημέρα. Από τη μία ακούω μια πολύ χαρούμενη που θα με φιλοξενήσει και από την άλλη το Βασιλάκι τον Καΐρα. Ωραία. Το Βασιλάκι. Είμαι κουρασμένος, Σταύρο, είμαι κουρασμένος. Από τι σε κουρασμένος? Δεν έχω άλλες αντοχές. Στα όρια μου είμαι. Από τι πράγμα? Στα όρια μου είμαι. Από τι πράγμα? Πολύ κούραση. Από τι? Δεν μπορώ να σου πω, γενικότερα. Δεν μπορώ να σου πω. Από ξέρω τι κάνεις στη ζωή σου, γιατί δεν έρθει κανέναν άλλο. Ναι. Δεν μου λες. Αν κάποιος ξέρει τι κάνεις, είμαι εγώ. Τον βοήθησες τελικά χθες το απόγευμα ή όχι? Δεν μου ζητεί τη βοήθεια. Πόρε Σταύρο. Είναι επειδή ξέρω ότι πολύ φορτωμένο σε κουράζεται, ρε. Είναι αυτό το παιδί. Ναι. Τέλος πάντων. Εσύ Σταύρο πώς είσαι? Εγώ υποπίεση. Παιδιά, εγώ όλα καλά. Εγώ όλα καλά. Είμαι πολύ χαλαρή. Φύγετε όλοι, αναλαμβάνω μόνη μου. Δεν είμαι κουρασμένη, δεν έχω πίεση. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, εγώ επειδή ανακαινήσω από αυτό το σπίτι με κάτι οικολογικά χρώματα. Γιατί έτσι. Άμα γεννηθεί το παιδί και στου τοίχου είναι 4 στρέμματα καπνού, δεν είναι κάτι πιο σοφό. Είναι η αλήθεια. Σταύρο, η εξέλιξή σου είναι απίστευτη. Εντάξει, ρε φίλε, παιδί. Ρε φίλε, ναι ρε φίλε, εντάξει, ωραία. Μπαλκονάρα, Σταύρο, Δεκέμβριο μήνα. Μπουφάν, κασκόλ, τσιγάρο. Μετακόμιση Νοέμβριο μήνα βλέπω, το πιθανό, αλλά τέλος πάντων. Και φυσικά, ναι. Στην καλύτερη για σένα, στην καλύτερη, αγκαλιά τον απορροφητήρα. Αν και πιστεύω, μπαλκόνι θα παίξει. Όχι, όχι, έξω. Μπαλκόνι θα παίξει. Έχω πάλι ιονιστή, ρε. Καλά, καλά, ιονιστή. Θα παίρνει τον Ιωνιστή, θα κατεβαίνει στην είσοδο τη οικοδομή σου και θα καπνίσει και κάτω. Έτσι το βλέπω το έργο, να ξέρει. Έτσι κι αλλιώ θα μα κόψουν το τσιγάρο, Σταύρο. Στα κλειστά γήπεδα, λέει η νέα κυβέρνηση, το απαγορεύει. Καλά θα σα κάνουν. Να μάθετε επιτέλου να το κόψουν. Εγώ δεν καπνίζω το κλειστό. Δεν περιμένω και η κυρία μου το πει. Α, μπράβο, ο Σταύρο βγαίνει στο. Βγαίνει, πάντα βγαίνει. Πάντα βγαίνει. Στο ημίχρονο πάντα. Στα δεκάλεπτα. Βασικά το να καπνίζω πάνω από τον μπάνκο τη ομάδα. Είναι λίγο ξύμωρο κάπω. Ναι. Ναι. Μπράβο Σταύρο, το σκέφτηκες, εντάξει, όλα καλά. Τέλος πάντων, ναι. Πάμε στα δικά μας, Σταύρο. Στα δικά μας. Τι γίνεται? Μεγάλη ομάδα από αυτό, θα το πάρει τον τάπι πάλι. Ναι. Δεν υπάρχει ύπωση. Ξεκάθαρα. Πες και εσύ, θα το πάρει ή δεν θα το πάρει. Για να είσαι μέσα. Όχι, δεν υπάρχει. Ναι, να γίνει ο Ντάνος. Όχι, ρε, να γίνει σεισμολόγος. Λέγαμε πριν με το Στέργιο για τους σεισμολόγους που λένε ότι θα είναι αυτός ο βασικός σεισμός και δεν θα ακολουθήσει άλλος ή θα έχει κι άλλο μετά. Ναι. Ωραία παιδιά, πλησιάζει το παιχνίδι με τον Άγιο. Γεγονός. Πλησιάζει και είναι τέλος πάντων μέρες τέτοιες που τα παιδιά ξεκουράζονται, αύριο θα επιστρέψουν τις εκπονήσεις. Θα είναι τέλος πάντων, θα δουλευτεί το στρατηγικό κομμάτι, το πώς θα προσεγγίσει πάνω από τα παιχνίδια και πάμε παρακάτω. Παράλληλα υπάρχουν τα μεταγραφικά σενάρια, υπάρχει ξανά και τα δύο, το ακούγουν τα παιχνίδες. Και του Αλμπορνός του αριστερού back to Hannover και του Μπλάνκο του Σέντεφορ που ανοίγει στον Μπλάνκο που ανοίγει στη Σαχτάρ. Ο Μπλάνκο είναι μια περίπτωση, ο Φερέιρα έχει δει σε ένα Σέντεφορ βαρύ κορμί που να ξέρει και πάρα, βαρύ κορμί εννοώ δυνατό παιδί με ύψος για να σπάει κλειστές άμυνες που να ξέρει και πάρα. Τα έχει τα στοιχεία όλα, του αρέσει ο Μπλάνκο, είναι η αλήθεια. Η Σεχτάρ τον δίνει. Ο ΠΑΟΚ έχει εκεί πέρα τρόπο να κινηθεί σε αυτές τις αγορές. Το εννοείται. Και νομίζω ότι αν αποφασιστεί από τον Ιβάν Σαββίδη, ο συγκεκριμένος παίκτης θα έρθει στον Τούμπα. Είναι ουσιαστικά η κάλυψη του ΑΚΠΟΜ. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει στοιχεία. Πανηγυρίζουμε όλοι. Σαμπάνιες ανοίγουν εδώ, μόλις είπα για το συγκεκριμένο παίκτη. Ανοίξαν σαμπάνιες. Παιδιά, να ξέρετε, Ιωνός, μια σπιτική σαμπάνια από την πρέπει. Ναι. Τέλος πάντων, δεν μπορεί να βάζει τι εικόνα είχα τώρα, δεν μπορεί να έχουμε βίντεο τώρα. Πολύ ωραίο αυτό που έκανε, δεξού. Σε στηρίζω. Και ο συγκεκριμένος παίκτης πάντων είναι στα μέτρα του ΠΑΟΚ. Που μπορεί να τον πάρει, που να του κάνει την κοιλιά,
που να μην έχει απέτηση παρουσία στην δεκάδα είναι μια λύση αξιόπιστη, λέω εγώ. Είναι μια λύση που θέλει και ο προπονητής. Θέμα είναι να αποφασίσει ο ΠΑΟΚ τι θέλει να κάνει. Ένα είναι αυτό. Ναι. Ο Αλμπονός είναι μια περίπτωση η οποία έχει το ενδιαφέρον της. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι σε καλή ηλικία και αυτός εκεί στα 28 του. Διεθνής με την εθνική χειρής, αλλά με συνειδητικό διαβατήριο. Για να συμπληρώσω για την υπόθεση του Αργεντίνου, είναι ότι είναι ξένος. Ναι. Άρα για να προχωρήσει ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις. Αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν υπάρχουν. Θα πρέπει να πουληθεί τουλάχιστον ο ενίκης. Μιας και αποτελεί στόχο το συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι, να διάσει. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ και Αργεντίνο φέτος, αφού ο... πώς το λένε, ο Ρέι έφυγε, άρα έχει μείνει κενό από Αργεντίνο το Ρώσιο. Ναι. Μία άλλη περίπτωση είναι αυτή του Αράνα και τα αριστερό μπακ, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να προχωρήσει όσο η Σεβίδη έχει απέτηση για τον βαλισμό και μόνο την καταβολή ενός εκατομμυρίου ευρώ. Ναι. Είναι και αυτός ξένος. Γι' αυτό εγώ πιστεύω περισσότερο στην περίπτωση του Αργεντίνου, που έχει σουηδικό διαβατήριο και είναι τέλος πάντων ένας παίκτης πιο 50-50 αμυντικά επιθετικά. Γιατί τέτοιο παίκτη ψάχνει τώρα. Σταύρο, πώς προκύπτει από μερίδα ιστοσελίδων ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει αριστερό μπακ και υπάρχουν φίλοι του ΠΑΟΚ που βρίζουν την ΠΑΕ γιατί πιστεύουν αυτά τα δημοσιεύματα? Κοιτάξτε. Μιας που λέμε για αριστερό μπακ. Ο καθένας έχει την πληροφόρηση. Ναι. Ξέρω τουλάχιστον 4-5 περιπτώσεις που ο ΠΑΟΚ έχει προσεγγίσει την δεδομένη χρονική στιγμή. Τώρα αν δεν πάρει, είναι δυσαριά. Ποιος το έγραψε βασικά, για να σου πω γιατί το έγραψε. Κοίταξε, το έχω δει τουλάχιστον 3-4. Δεν θυμάμαι τώρα, αλλά ξέρεις πως είναι αυτά. Το γράφει ένας. Ορίστε. Αντικειμενικά αυτά. Νομίζω ναι. Δηλαδή, ένας το έγραψε, δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει ποιος το έκανε πρώτος. Και είναι σε 2-3-4 site. Ο ένας το παίρνει τον άλλον μετά. Πάει ντόμινο λίγο. Μπορεί να το έγραψε καμιά εφημερίδα και να κάνει αναδημοσίευση. Ναι. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν μιλάμε κάποιες περιπτώσεις. Ναι. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μην πάρει. Δεν πήρε τον προχώρησαν οι διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Δεν τα βρήκανε. Δεν ο παίκτης. Αυτό δεν πάει το ξέρω εγώ. Ξέρω ότι η πρόθεση υπάρχει. Και η ανάγκη υπάρχει και το έτοιμο του προπονητή υπάρχει. Τώρα, αν δεν κάτσει κάποια περίπτωση, τι να πω τώρα. Τα συμφωνώ και τα χέρια ψηλά. Ναι. Δεν ξέρω τι να πω. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι. Ωραία, νομίζω. Τώρα, μας κάλυψες. Το δημοσίευμα ότι ο Πάοκ δεν θα πάρει ένα στον μπακ, λίγο αφαίρεται. Και ο Μπλάνκο που είναι. Ναι. Ναι, ο Μπλάνκο αποσιάζει. Πού είναι. Πήγε να δει αριστερό μπακ για να μην το πάρει, π.χ. Ναι. Ωραία, νομίζω ήσουν ξεκάθαρος. Ήταν λίγο την άποψή σου, επειδή προέκυψε αυτό. Κοίτα να δεις. Το τι γράφει καθένας δεν γράφει, ο Παοξής δεν το ξέρει πλέον. Ή μάλλον, και όσοι δεν ξέρουν, πρέπει να μάθουν, τι πρέπει να εμπιστεύονται και τι πρέπει να εμπιστεύονται. Mm-hmm. Δεν είναι, δηλαδή, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ιστοσελίδες, δίθεν αντικειμενικές, που έχουν π.χ. στο Facebook έναν Αριανό που κάνει το... που γράφει διάφορα και είναι προκλητικός από την μια στιγμή, δηλαδή όλη την ώρα. Ναι. Δηλαδή 30 φορές ήταν το χέρι μου στο προκτολόγιο για να του δείξει την αλήθεια. Mm-hmm. 30 φορές το χέρι μου πάω στο προκτολόγιο και λέω άσε θα δημιουργήσω θέμα πάλι, άσε θα σκρατηθώ. Γιατί να μου πούνε ότι είμαι σε ανταγωνιστικό μέσο. Ναι. Εντάξει. Αλλά και υπομονή και τα όρια της. Όταν καταλαβαίνεις ότι ο άλλος είσαι πνευματικός. Ωραία και επίτηδες γράφει τέτοια πράγματα. Αλλά από εκεί πέρας καταλάβει και ο κόσμος. Ωραία. Υπήρχε αντικειμενικό site το οποίο είχε τοποθετημένο στην συντάκτη από ομάδα κατευθείαν. Και να έχει την παίρνει. Ναι. Εντάξει. Από το αντικειμενικό συσσαγωγικά πάντα. Πριν ξαναγυρίσουμε Σταύρο στα μεταγραφικά, αν έχουμε κάτι άλλο, με τα τηλεοπτικά τι γίνεται και για το παιχνίδι με τον Άγιαξ, αλλά και γενικότερα μαθαίνεις τίποτα? Απολύτως τίποτα. Λέγαμε με την αγάπη ότι μάλλον... Αυτή τη στιγμή οι επιλογές είναι δύο. Open TV ή Fox TV. Δεν υπάρχει άλλη. Ναι. Εγώ επικοινώνησα και με την Νόβα για να ξέρω τι γίνεται. Δεν υπάρχει κάποια πρόθεση. Από το ΠΑΟΚ δεν βγαίνει κάτι. Mm-hmm. Άρα
Ένα από τα Μάλλον. δύο. Από τα δύο. Που προφανώς θα Δεν πρέπει να είναι δηλαδή ξεκαθαρίσει κάποια άμεσα. άλλη. Ναι. Ναι. Κοίταξε, λέγαμε και νωρίτερα ότι μάλλον έχεις δίκιο σε αυτό που λες όσο περνάνε και οι μέρες, ότι πάμε να δούμε το ΠΑΟΚ Άγιαξ από το ΠΑΟΚ TV μάλλον. Μάλλον. Λέω, οι επιλογές είναι δύο, ΠΑΟΚ TV και Open. Ναι. Το ΠΑΟΚ TV είναι ένα project πολύ φιλόδοξο, ένα project που κάποτε πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να συμπεριλάβει και τα δικαιώματα της ομάδας. Δηλαδή να πουλήσει τα δικαιώματα για να κάνει ένα πρόγραμμα δικό της. Εντάξει, θα πρέπει να γίνει το ΠΑΟΚ TV. Είναι ένα σωστό project. Εκεί πάει η εποχή. Ναι. Αλλά όταν στα 2-3 φιλικά έπεσε η εικόνα, εντάξει, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες, δεν έφυγε και με συνεργεία ξένα τα οποία, εντάξει, μιλάμε για στόχους, επειδή μίλησα εγώ και με αρκετούς όταν έκανα τις μεταδόσεις, μιλάμε για αργούς. Εντάξει, εσύ τέτοιο που ξέρεις την προετοιμασία, καταλαβαίνεις τα ποια είναι η νοοτροπία του. Γενικότερα Σταύρο στο εξωτερικό έχουν μια φιλοσοφία, εντάξει, όχι, okay, δεν είναι τίποτα, ας πούμε. Ναι. Όταν λοιπόν έχει συμβεί αυτό και ο ΠΑΟΚ σκέφτεται κατά πόσο μπορεί να ρισκάρει το ΠΑΟΚ Άγιαξ στο ΠΑΟΚ TV. Ναι, γιατί καταλαβαίνεις τι πίεση θα έχει από τηλεθεατές, εντάξει, καταλαβαίνεις από όλο τι τον θα κόσμο. Γίνει άμα πέσει η εικόνα για 2 λεπτά. Εδώ στα φιλικά έγινε χαμός, ρε εσύ. Χαμός όμως. Αυτό σου λέω. Δηλαδή... υπάρχει βίντεο που μπαίνει τον γκολ του Άκπο με την κεφαλιά από την παλιά του Καντουρί και ακόμα εγώ να περιγράφω φάσεις 20 λεπτά πριν. Ναι. Ναι, θα ναι. Λέει ο άλλος τι δεν βλέπει τον κόλτα, κάπως που δεν ξέρει ότι έπεσε εικόνα, θα λέει τι κάνει ο κόλτα, δεν χάζεψε. Ναι, όντως. Το εντάξει, είναι φοβούνται λίγο και αυτό. Μεγάλο θέμα Σταύρο για τον ΠΑΟΚ, αυτό λέγαμε και νωρίτερα, και μεγάλο θέμα γενικότερα μπαίνουμε στον Αύγουστο και το τοπίο είναι θολό ακόμα. Για τα τηλεοπτικά όλου του πρωταθλήματος και Super League 1 και Super League 2, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, ομάδες είναι ξεκρέμαστες. Ένα μπάχαλο γενικότερα, πέρα από τα θέματα του ΠΑΟΚ μας ενδιαφέρει. Αλλά που μας ενδιαφέρουν και τα υπόλοιπα, γιατί εντάξει, ο ΠΑΟΚ κινείται μέσα σε ένα περιβάλλον που δεν είναι μόνος του. Αλλά γενικότερα το κομμάτι των τηλεοπτικών δεν ξέρω τι θα γίνει στο παραένα, στο παραμισό ή στο καθόλου. Το κομμάτι των τηλεοπτικών είναι ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι, γιατί και η κυβέρνηση δεν έχει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Τι θες να κάνεις. Πες μας, θα κλείσεις την ΕΡΤ, θα σπάσεις τα συμβόλαια των άλλων αυτά. Θα ενεργοποιήσεις τις συμφωνίες που είπες από πριν. Τι ακριβώς θα κάνεις. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Γενικότερα μια κατάσταση που τη βιώνουμε και φέτος το καλοκαίρι, Σταύρο. Δηλαδή δεν γίνεται να διαβάζουμε κάθε καλοκαίρι μάχη μεταξύ Super League και Β' Εθνικής, πόσες θα πέσουν, πόσες θα ανέβουν απευθείας, αν θα έχει μπαράζ, θα έχει. Δηλαδή κάποια στιγμή αυτή η αηδία πρέπει να τελειώσει και να μπουν κανονισμοί και να είναι τα πράγματα ξεκάθαρα αν γίνεται πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη χώρα που να μην ξέρουν πόσοι θα ανέβουν, πόσοι θα πέσουν απευθείας με play-off, με μπαράζ κτλ. Να είναι κάτι σίγουρο. Υπήρχε ένα μοτίβο που λειτουργούσε η προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση θεωρώ δεν πρέπει να λειτουργήσει αυτό το μοτίβο. Αυτή η βλακία με τις διαρροές, ναι. Το σέβομαι. Ναι. Εγώ η κεντρική ιδέα της, ότι να μην εμπλέκεται στα τηλεοπτικά η ΕΡΤ, μαζί μας είναι. Εννοείται. Όποιος έρθει την ψυχία, δείχνει εγώ να θα πάρει. Ωραία. Αλλά όχι αυτή η κουβέντα όταν είναι κρεμασμένος ο ΠΑΟΚ. Και όταν ήδη έρθει και τα συμβόλαια. Και όταν ο ΠΑΟΚ έκανε διαπραγματεύσεις όλο το χειμώνα για να καταλήξει μια συμβόλαια το καλοκαίρι. Εκμεταλλευόμενος όταν είχε συμβόλαιο και μπορούσε να παίξει μπάλα. Δεν διαμόρφωσε ο ΠΑΟΚ τους κανόνες της αγοράς. Άλλους διαμορφώσανε. Έτσι είναι. Έτσι είναι, απλά ορισμένοι συνεχίζουν και κάνουν παιχνίδια είναι αλήθεια, στην πλάτη του ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή, αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι αλήθεια. Αποφάσισε τι θες και πες το. Να ξέρουμε τι γίνεται. Ναι. Γενικότερα, Σταύρο, δεν βλέπω βιασύνη ούτε για τα τηλεοπτικά ούτε για το ΒΑΡ. Δεν βλέπω κάποια εξέλιξη να μάθουμε ότι στο γήπεδο της Λαμίας μιας άλλης ομάδας υπάρχουν εργασίες, μπαίνουν, χτίζουν, δεν ξέρω τι κάνουν. Γενικότερα βλέπω μια ραθυμία, εντάξει, οκ, okay, περνάνε οι μέρες. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Θα το δούμε και αυτό. Το θέμα είναι ότι ξεκινάνε επίσημες υποχρεώσεις και θα αφήσουμε όλοι με τα μούτρα εκεί και θα έχουμε και από πίσω θα υπάρχουν κενά πολλά. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Εντάξει. Τι άλλο έχουμε γενικότερα γύρω από την ομάδα, ηρεμία. Γενικότερα είναι τα μεταγραφικά και η ομάδα δεν έχει κάτι άλλο που απασχολεί τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ναι.
Αυτά είναι τα μέτωπα. Δεν έχω αντιληφθεί κάτι άλλο. Δεν ξέρω εσύ αν έχει αντιληφθεί κάτι άλλο. Το παιχνίδι νομίζω ότι περιμένουμε όλοι. Με εκεί εστιάζουμε δηλαδή. Κάποια πώληση, κάποια πώληση, κάποια πώληση από πλευράς Άγιαξ δεν βλέπω να υπάρξει στον ορίζοντα. Τα συχάματα τώρα. Τουλάχιστον μέχρι τα μάτς με... Έχουν πουλήσει ό,τι πωλείται. Πουλούσαν μια τουλίπα για ένα σπίτι. Και τώρα που πήγαν να πάρουν το Champions League με 19 χρόνια θα πουλούσαν ένα παίκτη. Ρε, η λύση σου λέω είναι αυτό που σου λέγα προχθές. Είναι ο τραυματισμός. Ένας μικρός τραυματισμός σου κρατάει εκτός μια-δυο εβδομάδες. Τόσες προπονήσεις έχει μέχρι τώρα. Μην παρακαλάστε, γιατί μέχρι τώρα και μια με μάθημα. Ναι, γυρνάει μετά, όντως. Είναι κακό αυτό. Καλός άνθρωπος. Πώς να λέω. Καλός άνθρωπος. Θα δούμε ο Πέρκας πόσο θα μείνει εκτός. Ναι. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ομάδας. Νομίζω ότι την Πέμπτη θα μπει, αλλά είναι και ένα καμπανάκι. Από τα πιο σημαντικά κομμάτια της ομάδας. Ναι, δηλαδή είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Ναι. Αυτός ο Κανολίου για μένα είναι τα κεντρικά πρόσωπα της εκπληκτικής. Ναι. Κανονικά. Ναι. Μακάρι πραγματικά να μην έχει τίποτα, γιατί θα είναι μεγάλο θέμα αυτό. Ωραία, άρα περιμένουμε. Σ' αφήνουμε, Σταύρο, να συνεχίσεις τη δουλειά σου. Το ίδιο συνέχισε έτσι. Χρειάζεται αρκετός κόσμος το κλάμα. Το κλάμα. Το κλάμα, ρε φίλε. Το κλάμα. Τι να σου πω. Το κλάμα, ρε. Έγινε, Σταύρο. Άντε. Άντε. Καλή συνέχεια, bye. Άντε, καλή συνέχεια. Το Σταύρο, ρε. Το κλάμα. Λοιπόν, αυτά και από το Σταύρο. Μας είπε και για τις περιπτώσεις που έχουν ακουστεί. Απάντησε και σε αυτό το θέμα που έχει βγει προς τα έξω από μερίδα των ιστοσελίδων ότι δεν θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ για αριστερό μπακ. Γράφτηκε αυτό, δεν το είδα εγώ, ρε. Γι' αυτό ρώτησα τον Σταύρο. Εδώ γράφτηκε, στην πόλη. Στην άλλη πόλη. Αθηνά. Στην πρωτεύουσα, ναι. Στην άλλη πόλη. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα να επιστρέψουμε με όλα τα υπόλοιπα. Θυμίζουμε ότι είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τα 3 εισιτήρια για τον αγώνα με τον Άγιαξ. Γράφεται FM, αφήνεται κενό, γράφεται το ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526. Γίνεται ένας χαμός. Αλλά που ξέρετε, μπορεί να είστε τυχεροί και να κλείσετε από σήμερα θέση στην Τούμπα. Παρέα μαζί μας και σήμερα είναι η στοίχημα.gr, ο μέγας ορυχός του ΠΑΟΚ, με πολλές επιλογές από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις. Ό,τι θέλετε το έχει στοίχημα. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε. Και η Αναδομό είναι παρέα μαζί μας, που έχει αναλάβει το σπίτι του Σταύρου Κόλκα, από ό,τι έχω καταλάβει. Με πάρα πολλά πακέτα για ανακαίνιση σπιτιού και επαγγελματικού χώρου. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες της αγοράς, εγγυώνται θα γίνουν όλα όπως τα θέλετε, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Και φυσικά το Ρίζες Καζίνο, όπου στις 22 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη στις 10, θα ξεκινήσει το πάρτι με πρωταγωνιστή τον Ηλία Βρετό. Μαζί του θα είναι και η Κατερίνα Λιόλιου. Ένα πολύ μεγάλο live στον υπαίθριο χώρο του Alfredo's Gardens, δίπλα στο Ridge's Casino Θεσσαλονίκη. Κλείστε και έρωση στα εισιτήριά σας, ticketservice.gr, στα καταστήματα public, φυσικά στα ταμεία του καζίνου. Για πληροφορίες στο 2310-491-234 θα υπάρχει όπως κάθε φορά και δωρεάν μετακίνηση από το Βασιλικό Θέατρο προς το Ridge's Casino, 9 και 4 και 10 και τέταρτο, και ως γνωστόν δεν είναι υποχρεωτική η είσοδό σας στο Ρίζες Καζίνο, είναι προαιρετική. Αν θέλετε πριν ή μετά το live του Ηλία Βρετού να δοκιμάσετε την τύχη σας, δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου και πρέπει να έχετε συμπληρώσει τα 21 χρόνια ζωής. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα, επανερχόμαστε και ξαναθυμίζω έχετε ακόμα μία ώρα γεμάτη για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για τα 3 εισιτήρια του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ την επόμενη Τρίτη. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο. Και το στέλνετε στο 54526. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μία και 7, 8 πρώτα λεπτά. Τι λες, αγάπη εσύ? 7 ή 8. 7. 7, μάλιστα. Λοιπόν, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Συνεχίζεται ο διαγωνισμός. Να κάνουμε μια κλήρωση στις 2 παρα 2, 2 παρα 3 για 3 εισιτήρια και σήμερα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο ή σκέτο FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526. Τα μηνύματα είναι αρκετά. Ορισμένοι έχετε στείλει και 2 και 3 και 4 μηνύματα. Καλή επιτυχία σε όλους. Μακάρι να είχαμε να κληρώσουμε 20. Λοιπόν, η μέρα Champions League σημερινή. Τι έχει σήμερα? Σήμερα έχει καταρχήν στις 9.30 Ολυμπιακός Βικτόρια Πλιζέν. Α, σήμερα είναι αυτό, ναι. Ένα παιχνίδι είναι αυτό.
ανοίξει εσύ αυτού που θέλουν πρόκριση του Ολυμπιακού και το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, αγάπη. Δεν με πολύ αφορά, να σου πω την αλήθεια. Θε να πούμε προγνωστικά. Όχι. Είναι ωραία, εγώ θα πω, δεν πειράζει, θα πω εγώ. Ολυμπιακό, Βίκτορ Αβλιζέν. Άντερ 2,5. Άντερ 2,5. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα το μενού έχει από ελ με την Σουτζέσκα. Νίκτσιτς. Ένα μηδέν είχαν κερδίσει οι Κύπροι στο πρώτο μάτς εκτός έδρας. Νομίζω δεν θα έχουν πρόβλημα να πάρουν και σήμερα την πρόκριση με μία ακόμα νίκη. Βέβαια είναι στο 1,18 συστήχημα. Δεν μου λες, είναι ο Αποέλ ή το Αποέλ? Έχουμε καταλήξει κάπου. Το Αποέλ είναι. Το Αποέλ. Ναι. Έχω γιατί μπορεί να είναι και ο Αποέλ. Δεν ξέρω. Δεν έχω καταλάβει ποτέ τι είναι. Ναι. Άλλοι το λένε ο Αποέλ, άλλοι το λένε το Αποέλ. Μακάμπι Τελ Αβίβ Κλουζ. Νόμε Κάλιο Σέλτικ. Περίμενε να πούμε προγνωστικά. Μακάμπι Τελ Αβίβ. Βλαντανίβιτς. Ναι. Με Κλουζ, Με Κλουζ. Πρώτο μάτς. Η Κλουζ είχε κερδίσει. Πρώτο μάτς είχε κερδίσει η Κλουζ με 1-0. Ναι. Εγώ τώρα θα στηρίξω Βλαντανίβιτς. Θα στηρίξει Βλάντα, ναι. 1-97. Καλό. Λοιπόν, Νόμε Κάλιο Σέλτικ. Δεν, όχι. 5-0 είχε κερδίσει η Σέλτικ. Να είχαμε να λέγαμε. Νομίζω τα παιχνίδια τα καλά είναι, είπαμε, το Ολυμπιακού το 1 και το Βασιλεία Ετχόφεν. 3-2 έχουν κερδίσει οι Ολλανδοί στην Ολλανδία. Και ρεβάν σήμερα στις 9 στην Ελβετία. Βασιλεία Ετχόφεν. 3-2, ξαναλέω, το πρώτο μάτς υπέρ των Ολλανδών. Και μετά Δυναμό Ζάγκρεπ Σαπουρτάλο να είχαμε να λέγαμε. Βαλέτα Φερετσβάρος. Όχι, ούτε να. Μην χαθούμε. Και αύριο έχει παιχνίδια. Δεν βλέπω κάτι σοβαρό για το Champions League. Για πες αύριο, ναι. Ελσίνκι Ερυθρός Αστέρας, ΑΕΚ Μάριμπορ, Καραμπάχ. Ο Ερυθρός Αστέρας, Κάνιας. Κάνιας, ναι. Καραμπάχ, Ντάνταλκ, Ρόζεμπορκ, Μπάτε και Κοπενχάγη, Νιου Σέντζ. Μπάτε δεν στηρίζουμε. Ναι. Γιατί μας χάλασε και την πορεία φέτος και πέρσι. Η Μπάτε τη χάλασε. Μου τη χάλασε. Είμαστε δεν, με. Δεν τη χάλασε. Εσύ. Με ποια παίζει η Μπάτε? Στη χάλασε η Μπάτε. Η Μπάτε παίζει μέσα στη Ρόζεμπορκ. Ρόζεμπορκ από μικρά παιδιά ήμασταν. Ναι. Εγώ έτσι γεννήθηκα με κασκόλ. Ναι, πρώτο παιχνίδι 2-1 η Μπάτε. Μπορεί η Ρόζεμπορκ να κάνει την ανατροπή. 1-0 στην έδρα της και τέλος περνάει. Και όλα καλά. Ο φίλος ο Κώστας, γνωστό κουμαρόσκυλο, στέλνει μια πρόταση Ουλσάν Λάσο, παρένθεση Νότια Κορέα. Τι είναι? Α, ξέρεις το στοίχημα. Παναγία. Παλμέιρα Άσο, σε αγώνα για το Κόπα Λιμπερταδόρες. Από Ελ Άσο, Βασιλεία Πρόκριση. Στηρίζουμε όλη την Ουλσάν. Νότια Κορέα, αγάπη. Πρώτη να πω αυτήν την ομάδα. Πω από Νότια Κορέα. Ναι. Λοιπόν, αυτά και με το Champions League. Έχει, ας πούμε, ενδιαφέρον γιατί θα προκύψουν και οι επόμενοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ, εάν καταφέρει ο Δικέφαλος και αποκλείσει επιτέλους τον Άγιαξ. Επιτέλους. Με τις πιθανότητες να είναι εις βάρος του σε πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά το έχω ξαναπεί, εκεί που δεν τον περιμένεις τον ΠΑΟΚ, εκεί κάνει το μεγάλο μπαμ. Και εκεί που τον περιμένεις, έχετε η κατραπακιά. Συνήθως στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Οπότε, με το πρώτο μάτσι Τούμπα, σίγουρα κανείς δεν μπορεί να καταδικάσει τον ΠΑΟΚ πριν καν ξεκινήσει το παιχνίδι. Στην περίπτωση αυτή θα πάει στους δυνατούς και θα προκύψουν και οι αντίπαλοι από τα σημερινά και από τα αυριανά παιχνίδια. Ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στα play-off, ελπίζουμε, του Champions League. Σήμερα πάντως θα δούμε λίγο, όπως έλεγα νωρίτερα, το Βασιλεία Ετχόφεν στις 9 και στις 9.30 θα δούμε για να έχουμε εικόνα και για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τη Βικτόρια Πλιζέν. Εκεί που γράφουν αγάπη ότι σε περίπτωση αποκλεισμού τρίζει λίγο η καρδιά του Μάρτινς. Ξεκίνησαν. Κάπου διάβασα μια φημολογία απ' έξω. Αλλά θα είναι δύσκολο για τον Ολυμπιακό να διαχειριστεί έναν αποκλεισμό από τόσο νωρίς με αντίπαλο όχι τον Άγιαξ, ούτε τη Celtic, ούτε την Eindhoven, με τη Βικτόρια Πλιζέν. Δεν έχω καθόλου εικόνα από το πρώτο μάτς. Έχω εγώ, γιατί το έβλεπα τόσο στούντιο. Και δοκάρι είχαν και τρεις φάσεις είχαν και καλά που ήταν ο Σά και κράτησε το 0. Αν διάβασε, επειδή εγώ μόνο διάβασα, στην αρχή πίστευα ότι αποτύχει ο Ολυμπιακός, δεν έβαλε γκολ. Και δεν πήρε ξανά το διπλό. Δεν έκανε φάση. Και μετά. Ναι, ακούω δεξιά με αυτά που λέγατε εσείς εδώ. Χωρίς υπερβολή δεν έκανε φάση ο Ολυμπιακός. Ρε εσύ, τι γίνεται. Ρε άλλο μάτς. Κανονικά. Ναι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός αποτύχει, δεν έβαλε τον γκολ για να πάρει το διπλό και να τελειώνει κιόλας. Και εννοείται ο διαιτητής ο Αλίτης αδίκησε. Α, δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι. Γιατί διάβασα, πούμε, στον Άρη. Την Ολυμπιακάρα μας. Όχι, γιατί στον Άρη. Για Ολυμπιακό δεν άκουσα κάτι, να σου πω την αλήθεια. Όπως έγραψε και βετεράνος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ,
Καλή επιτυχία στην Ολυμπιακάρα μας. Στην Ολυμπιακάρα. Ε, βέβαια, Ολυμπιακάρα. Αλήθεια. Από κάτω γράφει καλή επιτυχία και στον Άρη και. Ποιο άλλο παίζει, και ο Ατρόμητο. Ολυμπιακάρα. Αλλά πάνω Ολυμπιακάρα. Σοβαρά. Βέβαια, βέβαια. Θα γίνει και αυτό. Γνωστό βετεράνο του ΠΑΟ για τα αισθήματά του για την Ολυμπιακάρα. Ποιο είναι, θα μου πει μετά. Ποιο να είναι. Κατάλαβε ποιο είναι Χρήστο. Εσύ κατάλαβε. Όταν λέμε. Κατάλαβε, είπε. Όχι, ο Χρήστο. Εννοείται πω κατάλαβε ο Χρήστο. Δεν το βλέπω γιατί είναι η οθόνη εδώ πέρα. Ένα είναι ο βετεράνο του ΠΑΟ που βρεθεί και όπου σταθεί. Στα ζημέλη για τον Ολυμπιακό. Ποιο και... ρε. Θα μου πεις εκτός αέρα. Ποιος? Θα το βάλουμε quiz, αγάπη. Παιδιά, δεν ξέρω από αυτά, δε. Τι να σου πω. Ναι, ξέρω εγώ όμως, δεν πειράζει. Λοιπόν. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Οχ, δεν ασχολούμαστε με τι λένε οι άλλοι. Μπράβο, το Ολυμπιακάρα. Καλή επιτυχία. Μεγάλη καρδιά. Με σύλλεσε εμένα κακό άνθρωπο. Κοίταξε, τουλάχιστον καλό είναι που είναι ειλικρινής ο συγκεκριμένος βετεράνος τα τελευταία χρόνια. Ρε, συστήνεται σαν βετεράνος του ΠΑΟΚ. Είναι βετεράνος του ΠΑΟΚ, ρε. Ναι, ρε, παιδί μου. Έχει παίξει και στον Ολυμπιακό. Έχει παίξει και στον Ολυμπιακό, εννοείται. Γιατί να μην είναι βετεράνος του Ολυμπιακού. Ναι, με τον ΠΑΟΚ να μην έχει σχέση. Κολλήσαμε. Και να μην το φιλοξενούν ορισμένοι για να μιλήσει και για τον ΠΑΟΚ. Εκεί τρελαίνομαι. Α, μιλάει και για τον ΠΑΟΚ. Ε, βέβαια μιλάει για τον ΠΑΟΚ, έχει άποψη. Δεν ξέρω. Ναι. Και μάλιστα συνάδελφος ναι. πριν από χρόνια σε εφημερίδα της πόλης ναι. είχε προτείνει ανοιχτά ότι πάρετε προπονητή αυτόν. Προπονητή. Ναι. Κάτι, έχω καταμπερδευτεί. Γιατί ξέρει, είναι και προπονητής με το νου του. Δεν μπορώ, έχω καταμπερδευτεί. Ναι. Ποιος είναι, ναι. Έχω ήδη αγάπη τρία μηνύματα. Αλήθεια τώρα. Ναι. Για σένα. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά δεν είναι. Ένα σκηνογράφη από το διάστημα έχει κατέβει. Δεν τα πάω καλά με τους βετεράνους. Συγγνώμη, σας το λέω 24 χρονών. Επειδή ξαναλέω, θυμάμαι τα πάντα. Δεν θυμάμαι εγώ, έχω μικρή μνήμη. Δεν είναι αυτό και πολύ καλό. Ορισμένες φορές. Θυμάμαι σαν σήμερα. Ένα κείμενο σεντόνι 500 λέξεων γιατί πρέπει ο Γιάννης Γούναρης να έρθει προπονητής στον ΠΑΟΚ και δεν ήταν από το Απριλιάτικο. Ρε, αυτό ήτανε. Ποιος είσαι να ρίξει, αγάπη. Πήγαινε το μυαλό μου σε εντελώς διαφορετικά άτομα. Ποιος πραγματικά σε εντελώς διαφορετικά. Ο Παύλο Γκαρσία. Ποιος. Όχι, εντελώς διαφορετικά. Ο Σορλέν. Ποιος. Όχι, ρε, παιδιά. Τέλος πάντων, άλλο σκεφτόμουν. Τέλος πάντων. Δεν μου πήγαινε το μυαλό εκείνη η αλήθεια. Αυτά λοιπόν και με την Ολυμπιακάρα μας. Το κλείνω. Δεν θα συναχωρηθώ καθόλου, παιδιά, αν αποκλειστεί. Το ξέρετε. Αφήνω σε άλλους ότι για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου να αποκριθεί ο Ολυμπιακός, να αποκριθεί αυτός που μπορεί. Κοίτατε, άμα το δεις από την άποψη των βαθμών και όλο αυτό που συζητάμε, ότι σε δύο χρόνια μπορεί να βγάζουμε λιγότερες ομάδες στην Ευρώπη και όλο αυτό το κομμάτι, για μένα, ναι, μακάρι να περάσει ο Ολυμπιακός ή κάθε ομάδα και να παίρνουμε βαθμούς και να μπορούμε να βγάζουμε ομάδες. Αν όμως το πάρεις καθαρά, αν με ενδιαφέρει να περάσει ο Ολυμπιακός, καλύτερα να μην περάσει κιόλας για να βάλει και ένα πρόβλημα στο κεφάλι του νωρίς-νωρίς. Αυτό. Η κάθε ομάδα ας κάνει αυτό που μπορεί για το δικό της το καλό. Αυτά οι ιδέες για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν υπάρχει ποτέ. Τα τελευταία 50 χρόνια, 60, που γνωρίζω πράγματα και καταστάσεις, δεν υπάρχει αυτή η έννοια για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εντάξει. Και όταν έβγαιναν στο Champions League Ολυμπιακός, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ξέρουμε όλοι που γράφανε και το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και τον ΠΑΟ και τον Άρη και τη Λάρισα και τις υπόλοιπες ομάδες. Άρα λοιπόν, ας φροντίσει ο καθένας την πάρτη του. Έχει εξαφανιστεί ο Σάββας Θεοδωρίδης, ρε. Να βγει να πει ότι εμείς θέλουμε, ευχόμαστε σε όλες τις ομάδες καλή επιτυχία. Ο Ολυμπιακός παίζει ποδόσφαιρο και πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία. Ναι, μην το θυμίζω συγκεκριμένο, μια χαρά ήρεμος είμαι. Έλα, ο άνθρωπος έχει μείνει στο περιθώριο τώρα. Ναι. Έχουμε λοιπόν, πολύ καιρό. Αρκετά αναλωθήκαμε για τον Ολυμπιακό, δεν θα ξαναγίνει. Εντάξει, ρε, αποσημήθηκα και το πώς του βετεράνου. Του Ολυμπιακού. Δυστυχώς και του ΠΑΟΚ, θα πω εγώ. Τέλος πάντων, αυτά λοιπόν και με το Champions League. Περισσότερα θα μπορούμε να σχολιάσουμε αύριο. Να δούμε ποιες ομάδες από τα φαβορί θα περάσουν, ποιες θα μπουν στο γκρουπ των ισχυρών του τον play-off του Champions League, ποιες θα μπουν στο γκρουπ των ανίσχυρων. Ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ θα μπει σίγουρα στο γκρουπ των ισχυρών, εφόσον καταφέρει και πετάξει εκτός διοργάνωσης την ομάδα που πέρσι μας χάρισε, νομίζω, τα καλύτερα βράδια στο Champions League. Και η Tottenham έκανε μεγάλες εμφανίσεις, φυσικά και η Liverpool, αλλά αυτά τα βράδια που μας χάρισε ο Ajax στους αγώνες knockout, νομίζω ήταν εκπληκτικά. Εντάξει, αυτή την ομάδα καλείται να αποκλείσει ο ΠΑΟΚ, που σίγουρα έχει
σημαντικά κενά και ψάχνει να βρει τα πατήματά της μετά την αποχώρηση των De Jong και De Ligt, αλλά έχει κρατήσει το κορμό της, έχει πάρει ποδοσφαιριστές που είναι πάρα πολύ ταλαντούχοι και ικανοί, όπως ο Μεξικάνος ο Αλβάρες 21 χρονών για την κατάσταση του De Ligt, αλλά είναι γεγονός ότι με το καλημέρα και ειδικά καλοκαίρι δεν μπορεί ο Άγιαξ να εμφανιστεί στα επίπεδα που τον θαυμάσαμε όλοι πέρσι Απρίλιο και Μάιο. Αυτό είναι de facto, αλλά σίγουρα δεν μπορείς να υποτιμήσεις καθόλου μια ομάδα που έχει μια τέτοια επιθετική γραμμή, έχει μια τέτοια φανέλα, μια τέτοια ιστορία και φαίνεται ξανά να βρίσκει τα πατήματά της. Αλλά ίσως επειδή το λέγαμε και τις προάλλες, είναι η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ νομίζω θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ με τον δέοντα σεβασμό, με την καλή την έννοια, σε καμία περίπτωση φόβου. Ίσως φέτος γίνουμε μάρτυρες της πρόκρισης που περιμένει επιτέλους ο κόσμος εις βάρος του Άγιαξ. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ πρόκριση με Ολλανδική ομάδα. Δεν είναι η παράδοση καλή. Αποκλεισμός και από την Αλκμαρ και από την Αϊντχόφεν. Αποκλεισμός και από τον Άγιαξ. Αποκλεισμός ακόμα και από τη Χέρενφεν. Αλλά έρχεται κάποια στιγμή που ακόμα και οι αρνητικές παραδόσεις πάνε. Όπως έσπασε ο ΠΑΟΚ τις παραδόσεις στο ΆΚΑ και στο Λεκανοπέδιο. Ίσως έχει έρθει η ώρα να πάρει και πρόκριση κόντρα σε μια Ολλανδική ομάδα. Και τι ομάδα, την καλύτερη ομάδα της Ολλανδίας τα τελευταία 50 χρόνια. Νομίζω ότι λίγο ή πολύ οι δύο ισοπαλίες στο Άμστερνταμ στις προηγούμενες συναντήσεις έκαναν και την ομάδα και τον κόσμο λίγο περισσότερο αισιόδοξους από ό,τι θα έπρεπε, στη λογική ότι έχουμε το σκόρ υπέρ μας, το μάτς γίνεται στην Τούμπα, άρα μπορούμε να πετάξουμε τον Άγιαξ έξω. Στην πράξη είδαμε άλλα πράγματα και λόγω ατυχίας σίγουρα και λόγω απειρίας και λόγω της ποιότητας του Άγιαξ, που σε εκείνο το μάτς, ειδικά το πρώτο, είχε τον Σουάρες σε εκπληκτική κατάσταση. Ίσως φέτος, επειδή θα είναι ο ΠΑΟΚ πιο μαζεμένος και ο κόσμος γενικότερα, μαζεμένος από την άποψη της αισιοδοξίας, ίσως φέτος γίνει κάτι το διαφορετικό. Εντάξει, και όπως ο ΠΑΟΚ ξέρει πολύ καλά ότι ο Άγιαξ είναι σε μια πολύ καλύτερη φάση τα τελευταία χρόνια, έτσι και ο Άγιαξ ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει, είναι δυνατός. Είναι αυτό που λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, ότι δεν είναι τυχαίο ότι σε κάθε αναφορά τους παίκτες, προπονητής, Ολλανδοί δημοσιογράφοι σημειώνουν ότι πρόκειται για τον ταμπλούχο ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ που το κατέκτησε αίτητο στο πρωτάθλημα. Στέκονται σε πρόσωπα, μιλάνε για τον Ιβάν Σαββίδη, για τον Αμπέλ Φερέρα. Δηλαδή, γενικά ξέρουν και αυτοί ότι θα πρέπει να προσέξουν πολύ περισσότερο τον ΠΑΟΚ σε σχέση με τις προηγούμενες φορές. Και ότι είναι σε πολύ καλύτερο στάδιο πλέον και ο ΠΑΟΚ. Είναι δεδομένο ότι στον Άγιαξ δεν ήθελαν τον ΠΑΟΚ. Ανεξάρτητα, το έλεγαν κιόλας. Ναι. Θα θέλαν σίγουρα μία Celtic, μία Μπάτε Μπορίσοφ, μία Δυναμό Ζάγκρεπ. Αλλά το διαστάθμιο με τον ΠΑΟΚ είναι το χειρότερο δυνατό για τον Άγιαξ. Και καταλαβαίνετε το πώς το λέω. Ναι, μα το έλεγαν ξεκάθαρα από πριν. Πριν την κλήρωση. Ναι. Και το είχαμε πει και την πρώτη στιγμή ότι και ο προπονητής στο πρώτο του σχόλιο έλεγε ότι δεν πάμε να αντιμετωπίσουμε μια τυχαία ομάδα. Είναι γεγονός αυτό. Δεν είναι κάτι που το λέμε γιατί μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Προφανώς και ο ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ διαφορετικό όνομα στην Ευρώπη σε σχέση με 3-4 χρόνια πριν. Εντάξει, για μένα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι το πρώτο μάτς ήταν εδώ και το δεύτερο στην Ολλανδία. Γιατί δεν ξέρω τι φταίει στην Τούμπα. Θες ότι υπάρχει μια σιγουριά υπερβολική, θες ότι είναι το κλίμα διαφορετικό. Δεν ξέρω πραγματικά. Αλλά λίγο κάθε φορά που έχουμε στο μυαλό μας ότι επαναληπτικό είναι στην Τούμπα, ένα σφίξιμο το έχουμε. Πλέον το μάτς είναι εκτός. Ο κόσμος θα είναι εκεί. Η ομάδα νομίζω ότι θα είναι το ίδιο σοβαρή. Έτσι κι αλλιώς η νοοτροπία δεν φεύγει από αυτή την ομάδα πλέον. Οπότε σίγουρα οι πιθανότητες σε σχέση με τις προηγούμενες φορές ίσως είναι και αυξημένες. Ο Άγιαξ ετοιμάζεται για παιχνίδι την Κυριακή, το Σάββατο συγγνώμη, Σάββατο 3 Αυγούστου στις 7.30, πρεμιέρα στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα, ξεκινάει ο Άγιαξ στην έδρα της Φίτεσε. Άλλη μια ευκαιρία για να τον δει και ο ΠΑΟΚ. Ναι, νομίζω ότι ο προπονητής του θα κάνει σίγουρα αλλαγές, γιατί την επόμενη μέρα, Κυριακή, Δευτέρα τέλος πάντων, ο Άγιαξ θα ταξιδέψει στην Ελλάδα. Ουσιαστικά δηλαδή λίγες ώρες μετά το παιχνίδι. Άρα νομίζω ότι δεν θα παραταχθεί ο Άγιαξ με την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Δεν θα παραταχθεί και με τα δεύτερα. Που τα δεύτερα του Άγιαξ, εντάξει, είναι καλύτερα τα πρώτα πολλών ευρωπαϊκών ομάδων. Νομίζω σίγουρα ορισμένοι θα προστατευτούν. Δεν θα αγωνιστούν καθόλου. Άλλοι μπορούν να αγωνιστούν 60 λεπτά. Για να είναι και ο Άγιαξ φρέσκος για το παιχνίδι της Τούμπας. Δεν νομίζω δηλαδή να βάλει την καλή ενδεκάδα
ο προπονητής του Άγιαξ στο ματς με τη Φίτεσε 3-24 ώρα πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Έτσι νομίζω εγώ θα είναι έκπληξη πολύ μεγάλη αν βάλει όλα τα βαριά χαρτιά στο χορτάρι ο τεχνικός των ταμπλούχων Ολλανδίας. Όπως είναι ταμπλούχος και ο ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει στην Ελλάδα Super Cup. Κάτι σποραδικά μόνο θυμάμαι μια χρονιά και μετά τέλος. Για να έχει και ο ΠΑΟΚ την ευκαιρία να έπαιρνε και το Super Cup, δεν πειράζει. Έμεινε στο double που ελπίζουμε να παραμείνει και φέτος στο γήπεδο της Τούμπας. Αυτά. Ο ΠΑΟΚ έχει γενικά εικόνα από τον Άγιαξ τελευταία και από επίσημο παιχνίδι. Δηλαδή μετά το Super Cup είναι ευκαιρία και το ναι, Σάββατο. Ήταν καλό δείγμα με την Eindhoven, νομίζω. Γιατί εντάξει, αλλιώς είναι ο Άγιαξ στα φιλικά. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού ότι άμα μείνει στο σκορ, κάνει άλλη σκέψη τον Άγιαξ. Αλλά άμα το φιλτράρει λίγο, καταλάβει ποιοι έπαιξαν. Καταλαβαίνει τι έγινε, οπότε σίγουρα από τα φιλικά δεν μπορεί να έχει καλή εικόνα. Κοίταξε. Είναι πολύ πιο ασφαλή τα συμπεράσματα από τα επίσημα παιχνίδια. Δύο έχει δώσει και σίγουρα από τον ΠΑΟΚ έχουν μια πολύ καλή εικόνα. Επειδή σου είπα, το έλειπα το παιχνίδι και για λόγους κατασκοπίας αλλά και για λόγους στοιχηματικούς. Παίξαν αρκετοί από τον Άγιαξ και ο Τάντιτς έπαιξε και ο Φάντεμπεκ έπαιξε και ο Πρόμες έπαιξε. Αλλά η διάθεσή του σε ένα δάσος της Ολλανδίας δεν ήταν μεγάλος ο ενθουσιασμός και η διάθεση των παιχτών του Άγιαξ. Στο μάτς με την Eindhoven, όπου το Ριπρές είχε αναλύσει και το γκολ του Άγιαξ στο 34ο δευτερόλεπτο, ήταν ο Άγιαξ σοβαρός. Βέβαια ήταν γενικότερα και η Eindhoven παρουσιάστηκε κατώτερη των προσδοκιών. Και κάπως έτσι ο Άγιαξ πήρε και το Super Cup κερδίζοντας με 2-0. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Είπαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία, μία εβδομάδα έχει απομείνει. Τέτοια ώρα, την επόμενη Τρίτη αγάπη, μπορεί να είναι και ορισμένη γύρω από την Τούμπα. Στις 1.30. Ή να ξεκινάνε να πάνε στην Τούμπα, ναι. Να έχει 2-2.30. Ναι, το μάτς είναι 8. Πολλοί έχουν και άδειες, οπότε θα είναι και πιο χαλαρή εκείνες τις μέρες. Και πολλές παρέες θα ενωθούν και πάλι μετά από 2 μήνες καλοκαιριού. Ναι. Γιατί πλέον, τα τελευταία χρόνια, πάρα πολλοί όλοι μαζί φίλοι κλείνουν τις ίδιες θέσεις στην Τούμπα. Και παραδοσιακά είναι μια μικρή τελετουργία, μαζεύονται από πριν για καφέ, για φαγητό, για ρετσίνα. Γενικότερα νομίζω πάντα έχει ξεχωριστεί έτσι σημασία η πρώτη συνάντηση μετά τις άδειες του καλοκαιριού. Πάλι θα μπει ο κόσμος στην γνωστή έτσι πάρα πολύ ευχάριστη διαδικασία να βάλει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, να πάει στην Τούμπα, να δει τους φίλους του, να δει γνωστούς, να πάρει ζωή και υπεροχή. Και να μετράμε όλοι αντίστροφα με αγωνία, να μην περνάει η ώρα δηλαδή, για να φτάσει το ρολόι 8 να ξεκινήσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Διαιτητή περιμένουμε σιγά σιγά. Και νομίζω ότι περιμένουμε θα βγει και τα πληροφορίες για τα εισιτήρια περιμένουμε. Ναι, γιατί οι ερωτήσεις είναι πάρα πολλές. Νομίζω, το λέγαμε και χθες, στα τέλη της εβδομάδας θα υπάρξει ενημέρωση και σιγά σιγά θα δοθούν. Είναι δεδομένο πάντως ότι θα δοθούν στο ίντερνετ. Ναι. Και είναι δεδομένο πίσω ότι θα είναι ελάχιστα γιατί έχουμε τα 22.000 διαρκείες. Θα πάρει και ο Άγιαξ εισιτήρια, άρα θα είναι κλειστή η θύρα 8. Βάλτε και λίγα για τους χορηγούς και τις οικογένειες των ποδοσφαιριστών κτλ. Νομίζω ότι, τι να σου πω, 3.000 εισιτήρια θα βγουν, 4.000, δεν ξέρω, μάλλον λέω και πολλά για 4.000, γιατί θα υπάρχουν και νεκρές ζώνες δεξιά και αριστερά τους Ολλανδούς. Γενικότερα θα γίνει ένας χαμός, αλλά είναι κάτι που το περιμέναμε και το περιμένατε. Έτσι θα γίνεται σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια. Τουλάχιστον να μου πείτε, στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος δεν θα υπάρχουν φιλοξενούμενοι, οπότε θα υπάρχουν άλλα 2.000-3.000 εισιτήρια διαθέσιμα. Αλλά στους αγώνες της Ευρώπης δεν νομίζω παραπάνω από μία ώρα, μία μισή να μείνουν τα εισιτήρια στο διαδίκτυο. Όταν έχουμε πληροφορίες, θα ενημερωθείτε αμέσως είτε το ΠΑΟΚ 24. Αν εκείνη την ώρα έχουμε εκπομπή εδώ στο Λίμπερο, θα ενημερωθείτε εκείνη την ώρα. Θυμίζω για μία ακόμα φορά δύο πράγματα. Έναν, τον διαγωνισμό για τα 3 εισιτήρια του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ την επόμενη Τρίτη στις 8. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο ή FM κενό ονοματεπώνυμο στο 54526. Και ότι σήμερα στις 7 θα κλείσει η διαδικασία που γίνεται μέσω του site της ΠΑΟΚ για τα 1.000 εισιτήρια σε άνεργους φίλους του ΠΑΟΚ. Έχετε ακόμα αρκετό χρόνο
αλλά μην το αφήσετε, ξαναλέω, τελευταία στιγμή και πέσει το σύστημα, γίνει οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, τώρα που έχετε χρόνο, όσοι φίλοι του ΠΑΟΚ έχετε κάρτα ανεργίας και δεν έχετε διαρκεία στο όνομά σας, κάντε την αίτηση. Είναι πολλά τα χίλια εισιτήρια διαρκείας. Νομίζω ότι όλοι έχετε πολύ καλή τύχη να είστε ένας από τους χίλιους που θα πάρετε διαρκείας δωρεάν για τη θύρα 7. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε. Μαζί μας είναι Τανάκ, με επιλογές για άνδρες και γυναίκες σε παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες. Στη Μυσική Μαρσοτέλους, το νέο κατάστημα είναι κανονικά στη διάθεσή σας, και η πλατεία Αγίας Σοφίας, Mediterranean Cosmos, Ελευθέρως Βενιζέλος, για όσους ταξιδεύετε αυτό το διάστημα, και nac.gr. Με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα, κάνετε τις επιλογές σας και έρχονται στο σπίτι σας πολύ εύκολα. Και αν θέλετε να ανακαινήσετε τον μπάνιο σας, θα πάτε στο Φτίκα, Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, ή πάρτε ένα τηλέφωνο πριν πάτε, 2310-905-503, για πληροφορίες ή να κλείσετε κάποιο ραντεβού ή για οτιδήποτε θελήσετε. Πλακάκια και είδη γηνής, πάρα πολλές προσφορές, τα καλύτερα προϊόντα σας τα προσφέρει ο Φτίκας, από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους, και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας, πάρα πολλές προσφορές στις καλύτερες τιμές για όλο το καλοκαίρι. Νομίζω ότι όσοι έχετε εμπιστευτεί τον Φτίκα δεν έχετε βγει χαμένοι. Προσφέρει λοιπόν ο Φτίκας την εγγύηση ότι θα γίνει το μπάνιο όπως ακριβώς το θέλετε. Ξαναλέω, 2-3-10-905-503 και Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για να μπούμε στην τελική ευθεία για το σημερινό ΠΑΟΚ 24. Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε και έχει την ευκαιρία για λίγα ακόμα λεπτά να διεκδικείτε ένα από τα τρία εισιτήρια που κληρώνουμε και σήμερα για το μάτς με τον Άγιαξ. Γράφετε θέμα, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526. Έχετε ακόμα την ευκαιρία, μπείτε στην κλήρωση και μπορεί να είστε οι τυχεροί. Διαβάζω στο SDNA ότι υπήρξε ένα τηλεφώνημα του Λευτέρη Αβγενάκη στον Ευαγγέλη Γραμμένο, αναφορικά με τις ποινές της αφαίρεσης βαθμών, που ξέραμε όλοι ότι πλέον δεν θα υπάρχουν. Αυτό είναι επιθυμία της ΕΠΟ. Ναι, ζήτησε από την πλευρά του ο Λευτέρης Αβγενάκης να μην γίνει αυτό, να συνεχιστούν κανονικά οι ποινές αυτές, τις αφαίρεσης βαθμών, και ουσιαστικά ακόμη και η πολιτεία να έχει την αρμοδιότητα να πάρει απόφαση για το οτιδήποτε, μια ομάδα δηλαδή ξανά, ό,τι έχει κερδίσει στον αγωνιστικό χώρο, να τις το παίρνουν πίσω. Υπήρξε αυτό το τηλεφώνημα και γενικότερα μια παρέμβαση όπου συζητήθηκαν αρκετά πράγματα, από ό,τι αναφέρεται και στο SDNA. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι γενικά με την αφαίρεση βαθμών αυτό το πράγμα δεν έχει καμία λογική. Δηλαδή μπορείς να κάνεις άλλες 15 διαφορετικές τιμωρίες, αλλά όχι αφαίρεση βαθμών. Εντάξει, είναι θέμα σύνθετο, αγάπη. Θέλει αρκετή ώρα να το αναλύσουμε. Δεν είναι όλες περιπτώσεις ίδιες. Όχι, για μένα δεν πρέπει να υπάρχει αφαίρεση βαθμών. Είναι ξεκάθαρο. Μπορείς να κάνεις άλλα 2-3 πράγματα. Ναι. Στον ΠΑΟΚ τουλάχιστον το πλήρωσαν πάρα πολύ. Με τον ηθοποιό για Όσκαρ. Ναι, εντάξει. Και με την ΑΕΚ μετά και όλα όσα έγιναν γενικότερα τότε. Και πιο πριν. Είναι μεγάλο θέμα και σύνθετο. Ξαναλέω, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Για ποια περίπτωση θα μπορούσε να δικαιολογήσει αφαίρεση βαθμών? Να μπουν μέσα στο γήπεδο 15.000 φίλαθλοι και να μην αφήσουν ούτε καρεκλάκι όρθιο και χορτάρι απάτητο. Αφαίρεση βαθμών. Να κυνηγάνε, το γήπεδο. Και να κυνηγάνε. Εντάξει, οκ. Για μένα αυτό είναι. Κλείνει το γήπεδο. Δεν υπάρχει αφαίρεση βαθμών. Ο φίλος ο Κώστας στέλνει μήνυμα και λέει αυτή η είδηση θα μπορούσε να αναλυθεί με μια πρόταση έσφιξη ο Αβγενάκης. Νωρίτερα ο φίλος ο Μάριος μου είχε στείλει μήνυμα, αν δεν κάνω λάθος, λέει ο συγκεκριμένος κύριος, ο Γιάννης Γούνινας, έχει διαγραφεί από τους βετεράνους του ΠΑΟΚ. Ναι, έχει διαγραφεί. Είναι γεγονός. Άντε, λέει ο Κώστας, έξι και σήμερα. Και αυτό είναι αλήθεια. Είπαμε, μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα. Καλά τα φιλικά, καλές οι αναλύσεις. Πολύ ωραία και η Ολλανδία. Ωραίο το καλοκαίρι, αλλά νομίζω ότι όλοι μας έχουμε μία έλλειψη μεγάλη κιόλας από τον Νταμπλούχο και αίτητο ΠΑΟΚ. Ένας φίλος ρωτάει ξανά για το διαγωνισμό. Πώς γίνεται? Γράψε FM, γράψε ονοματεπώνυμο και στέλνει το μήνυμά σου στο 54526. Ναι. Έχεις ακόμα ένα 20 λεπτό. Είναι απλό. Δεν είναι κάτι δύσκολο, νομίζω. Πολλά μηνύματα και σήμερα. Θα κάνουμε προσπάθεια και αύριο να δώσουμε άλλα 3 τουλάχιστον.
Γενικότερα θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια να πάτε όσο γίνεται περισσότεροι στο γήπεδο της Τούμπας και να μην έχετε αγωνία όταν βγάλει η ΠΑΕ την ανακοίνωση και ενημερώσει ότι από την Πέμπτη, για παράδειγμα, την Παρασκευή βγουν στο διαδίκτυο από τις 9 το πρωί τα εισιτήρια. Να μην σηκωθείτε από τις 5 τα χαράματα για να πιάσετε θέση στην διαδικτυακή ουρά. Και να βλέπεις το ανθρωπάκι εκείνο να πηγαίνει, να πηγαίνει, ναι, να πηγαίνει. Και εκεί που πηγαίνει έχουν τελειώσει τα εισιτήρια και δεν προλαβαίνει. Οπότε εσύ να εξασφαλίσεις μια θέση και είσαι άνετος μετά. Δεν μπαίνεις στη διαδικασία. Και όλα καλά. Υπάρχει συνέντευξη του Λάσλο Μπόλωνη που ορισμένοι τον έχουν σε μεγάλη εκτίμηση. Και κατά καιρούς τον ΠΑΟΚ ψάχνει προπονητή, πάντα το όνομα του Μπόλωνη είναι μέσα στην επικαιρότητα. Υπάρχει μερίδα που λέει φέρτε τον Μπόλωνη. Κανείς δεν την αφισβητεί τις γνώσεις του και τις ικανότητές του. Στον ΠΑΟΚ όμως γενικότερα ο Ρουμάνος δεν έδωσε και τα καλύτερα δείγματα και οι καθυστερήσεις, οι καθημερινές της προπονήσεις. Πώς έλειπε ο Χατζηρίδης πέρσι, αργούσε ένα 20 λεπτό και ένα μισάωρο. Εκείνη η ατάκα του Κάνιας, ναι. Επική ατάκα, ναι, ναι, του Κάνιας και του Σάχοφ. Μάλλον αυτό θα θυμόμαστε για χρόνια από το Χατσερίδη, τίποτα άλλο. Πού και να μην ήταν και ο πιο κοντινός του Σάκοφ, δεν ξέρω τι θα έλεγε. Λοιπόν, είπαμε, έχει πει βασικός παίκτης του ΠΑΟΚ της εποχής ότι αν ξαναργήσει αυτός, δηλαδή ο Μπόλωνη, εγώ δεν ξαναπροπονούμε. Τέλος πάντων. Καλά, δεν με ξέρει, άντε ο παίκτης. Στον παίκτη πες ότι μπορείς να βάλεις και ένα πρόστιμο, να πεις κάτι τέλος πάντων. Να αργεί προπονητής. Το έχει κάνει, εσύ, δηλαδή... το έχει κάνει το Θεσσαλονίκη Παρίσι και το Παρίσι. Ναι, το Θεσσαλονίκη, ναι. Κουρέστη, το αυτό κάνει το express. Πράγμα με ο προπονητής. Πώς πας στην Καμάρα, αυτός πήγαινε στο Παρίσι. Δεν πάω στην Καμάρα. Στη Μητροπόλεω. Α, εντάξει, καλύτερα. Εντάξει. Ρε φίλε, όμως, να αρχίσει προπονητής. Δηλαδή πουθενά. Και όχι μία φορά. Ναι, να πεις μία, δηλαδή μου έτυχε. Ναι. Είχε κίνηση, άρχισε να ξυπνήσει, κάτι έτσι. Άνθρωποι είμαστε. Όλοι έχουμε αρχίσει. Μετά ο παίκτης, όχι μισή ώρα. Ο Χατζηρίδης θα κάνει πάρτι με τον Μπόλωνη. Θα βρίσκονται μια φορά την εβδομάδα, εσύ. Θα έλεγαν α, εδώ και εσύ, εδώ και εγώ. Λοιπόν, ή θα φτάνανε μαζί. Με ένα μισό ώρα καθυστέρηση. Ο Μπόλωνη, λοιπόν, έχει δηλώσει ότι είναι ένα δύσκολο κλαμπ ο ΠΑΟΚ. Όταν ήμουν εκεί, είχαμε μια περίπλοκη σεζόν, ενώ το πολιτικό κλίμα στη χώρα τότε δεν βοηθούσε. Η ομάδα δεν είχε χρήματα τότε. Αλήθεια είναι αυτό που λέει ο Μπόλωνη. Ο ΠΑΟΚ ήταν γεμάτος χρέη. Τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει. Ο τωρινός πρόεδρος είναι άλλος σε σχέση με εκείνη την εποχή, εννοεί, και χρηματοδοτεί αρκετά την ομάδα. Ο Αμπέλ Φερέιρα πρέπει να έχει πολύ θάρρος για να λάβει την απόφαση να πάει στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας μεγάλος σύλλογος, αλλά η ατμόσφαιρα είναι πραγματικά δύσκολη και απαιτητική. Συμφωνώ, νομίζω, με τις δηλώσεις του Μπόλωνη. Είπαμε, είναι δύσκολο καράβι ο ΠΑΟΚ. Η πίεση είναι μεγάλη. Αλλά δεν νομίζω να. Στο μόνο που ίσως διαφωνώ είναι ότι είπε ότι πρέπει να έχει πολύ θάρρος ο Αμπέλ Φερέιρα. Μια χαρά θα είναι ο Αμπέλ Φερέιρα. Ενδεχομένως και έχει δίκιο ο Μπόλωνη να το συγκρίνει με τη δική του εποχή. Αλλά οι εποχές έχουν αλλάξει όχι 100%. Δεν έχει καμία σχέση ο τωρινός ΠΑΟΚ με τον ΠΑΟΚ του Μπόλωνη. Η πίεση βέβαια παραμένει. Okay, δεν είναι ο ΠΑΟΚ η μοναδική ομάδα στον κόσμο που η πίεση είναι αφόρητη. Αυτό είναι πραγματικότητα. Αυτά και από τον Μπόλωνη. Σαν σήμερα ερχόταν στην Ελλάδα ο Παύλο Γκαρσία. Πόσα χρόνια πέρασαν, εσύ? Αν δεν κάνω λάθος, πέρασαν 11 χρόνια. 11 χρόνια. Ναι, το έχει δηλώσει και ο ίδιος ότι είχα σκοπό να παίξω ένα-δύο χρόνια και να σταματήσω. Τελικά έπαιξε παραπάνω ο Παύλο Γκαρσία, που σίγουρα δεν φανταζόταν το 2008 το καλοκαίρι τέτοιες μέρες ότι θα έμενε από τότε μέχρι τώρα στην Ελλάδα, και δεν ξέρω αν έχει διάθεση να το κουνήσει από τη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά του εδώ έχουν μεγαλώσει, εδώ είναι η οικογένειά του, εδώ είναι και αυτός. Νομίζω ότι ποτέ στη ζωή δεν μπορεί να προδικάσει τίποτα. Ρίζωσε ο Παύλο Γκαρσία, μακάρι να μείνει και άλλα 11 χρόνια και άλλα 22 και άλλα 33 στη Θεσσαλονίκη. Γιατί πραγματικά είναι πολύ σπουδαία υπόθεση για μια ομάδα να έχει στην οικογένειά της μέλη όπως ο Παύλο Γκαρσία. Εντάξει, στο μεταξύ μιλούσαμε πριν για Champions League. Champions League ετοιμάζονται να παίξουν στο Champions League γυναικών και οι γυναίκες του ΠΑΟΚ, και αυτές πρωταθλήτριες και αυτές αίτητες. 6 Αυγούστου, την ημέρα που θα παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ,
θα αναχωρήσουν οι ασπρόμαυρες για τις Βρυξέλλες να παίξουν στον όμιλο του Champions League, όπου φαβορεί φυσικά είναι η Anderlecht, η οικοδέσποινα του ομίλου. Ανακοινώθηκε η αποστολή: Παπακοσταντίνου, Πίτσιους, Μιλίκοβιτς, Δοιρανλή, Πατερνά, Στράντζαλη, Κακαμπούκη, Χατζηγιανίδου, Μπετανκούρτ, Νευρού Δημητρίου, Καραπέτσα, Νάση, Σάι, Χμίτκου, Γκάτσου, Χατζηχαριστού, Πούλιου και Βαρδαλή. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, θα σας ενημερώνουμε και για την προσπάθεια των γυναικών του ΠΑΟΚ να προκριθούν για τέταρτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία χρόνια, στους νοκάουτ αγώνες του Champions League. Θα είναι πολύ σπουδαία υπόθεση, αν και παραδοσιακά μετά από εκεί και πέρα τα πράγματα ζορίζουν, γιατί άλλο ποδόσφαιρο παίζουν οι γυναίκες στην Ευρώπη, επαγγελματίες είναι οι κοπέλες, και άλλο παίζουν στην Ελλάδα, όπου όλες οι κοπέλες αναγκάζονται και εργάζονται για να βγάλουν τα προσωζήν πριν ελαχίστων εξαιρέσεων και έχουν σαν χόμπι το ποδόσφαιρο. Αυτά και για την γυναική ομάδα, που στην Ελλάδα έχει και στόχο και φέτος στόχο να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν έχουμε ουσιαστικά κάποια πολύ σημαντική εξέλιξη στα αεραστεχνικά τμήματα του Δικεφάλου. Κάπου διάβασα ότι θα γίνει κλήρωση στο πρωτάθλημα των γυναικών. Ναι, σήμερα είναι στις 2. Στα γραφεία της ΕΟΠΕ η κλήρωση για το πρωτάθλημα της Volley League των γυναικών. Ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία μαζί με 11 ακόμα ομάδες. Νομίζω ίσως έχει ενδιαφέρον να δούμε φέτος και την πορεία των γυναικών. Ίσως έχουμε κάποια έκπληξη και ο ΠΑΟΚ διεκδικήσει και τίτλους στις γυναίκες στο βόλεϊ. Για τους άνδρες δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, ούτε σε ό,τι αφορά την ομάδα και ούτε σε ό,τι έχει να κάνει με τις δηλώσεις συμμετοχή των ομάδων. Παραμένει το μπάχαλο και οι μισές ομάδες είναι κυριολεκτικά στον αέρα και δεν ξέρουμε τι πρωτάθλημα θα δούμε φέτος στη Volley League. Έτσι έχει η κατάσταση. Όταν ζορίζονται, είπαμε, ομάδες της Super League, είναι λογικό να ζορίζονται και ομάδες της Volley League. Ακόμα και αν το άθλημα τελευταία χρόνια έδειχνε να έχει κάνει βήματα πρόοδου. Αλλά φαίνεται πως τα βήματα αυτά αφορούν μόνο τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Όντως ήταν πολύ καλό που είχαμε εικόνα από το πρωτάθλημα, αλλά φαίνεται πως τα προβλήματα παραμένουν για τις περισσότερες ομάδες. Γενικότερα, ο ελληνικός αθλητισμός περνάει πολύ άσχημες μέρες και αν θα πάμε και στα ατομικά αθλήματα, η κατάσταση είναι τραγική. Όταν πρωταθλητές στα αγωνίσματά τους αναγκάζονται να πηγαίνουν στο εξωτερικό με χρήματα των γονιών τους, φίλων τους, των προπονητών τους, των μάνατζερ γενικότερα, και οι ομοσπονδίες να μην μπορούν να τους προσφέρουν ούτε τα βασικά. Δυστυχώς, αγάπη, τα χρήματα του 2004 δεν υπάρχουν πλέον. Έχουν περάσει ανεπιτρεπτοί οι εποχές όπου πραγματικά δίνονταν λεφτά με το τσουβάλι από το κράτος στις ομοσπονδίες και έχουν φυσικά σημειωθεί και περιστατικά που ομοσπονδίες απλά δεν υπήρχαν πουθενά. Είχαν όμως καταστατικό και 2-3 μάγκες μπάζαν στην τσέπη και 1 και 2 και 5 εκατομμύρια για αθλήματα που ποτέ δεν πέτυχαν στην Ελλάδα. Ναι, υπάρχει θέμα σε πολλά τμήματα. Το λέγαμε και χθες με τον Ραφαήλ. Πολλές ομάδες που δεν μπορούν καν να δηλώσουν συμμετοχή, που αποσύρονται. Και έχουμε ακόμα καιρό. Υπάρχουν συζητήσεις για πάρα πολλές ομάδες και στο βόλι και στο handball. Είναι μεγάλο το θέμα. Γιατί εντάξει, αλήθεια είναι ότι στο βόλι και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχουν κάνει προσπάθεια καλή με επενδύσεις, φέρνουν παίκτες. Αλλά δεν ξέρω το γύρω-γύρω σε τι επίπεδο μπορεί να παρουσιαστεί φέτος. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά περιμένουμε. Ναι. Γενικότερα. Εγώ το ξαναείπα. Αν χρειαστεί, ας γυρίσει παιδιά ο αθλητισμός σε ορισμένα αθλήματα πάλι στον. Να γίνει πάλι το πρωτάθλημα ερασιτεχνικό. Ναι. Δεν είναι κακό. Από το να μένουν παίκτες απλήρωτοι, να αποσύρονται ομάδες στη μέση των πρωταθλημάτων, άλλες να μην τελειώνουν συμμετοχή, άλλες να ανεβαίνουν και να μην εκμεταλλεύονται το δικαίωμά τους να παίξουν στην άλλη κατηγορία, τιμωρίες. Είναι καταστάσεις που κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσουν. Και αν δεν υπάρχει άλλη λύση, μακάρι να υπάρξει,
αλλά βλέπουμε ότι κάθε χρόνο τα πράγματα είναι χειρότερα. Ας το γυρίσουμε στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Τουλάχιστον να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Δεν είναι κακό, αν δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε. Αλλά το βλέπουμε κάθε μέρα. Όταν στο ποδόσφαιρο υπάρχει αυτό το μπάχαλο και οι ομάδες Super League τώρα που μιλάμε είναι στον αέρα γιατί δεν έχουν το τηλεοπτικό συμβόλαιο και δεν έχουν φροντίσει να έχουν άλλα έσοδα, είτε γιατί οι μεγαλομέτωχοί τους νοιάζονται μόνο για την τσέπη τους, είτε γιατί δεν έχουν βάση οπαδών, η κατάσταση είναι δραματική. Για να μην πάμε στη Super League 2, που θα έχει ένα πιασάρικο όνομα τουλάχιστον, και να μην πάμε στη Football League, δηλαδή την τρίτη εθνική, γιατί εκεί πραγματικά δεν υπάρχει ούτε μαντήλι για να κλαίνουν οι ομάδες. Και αν πάμε και στην τέταρτη εθνική, καλό κουράγιο στους αθλητές, στους προπονητές και στους φιλάθλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν την καταλαβαίνουν πολύ. Κάποτε θα έπρεπε στην Ελλάδα, όπως πάει η κατάσταση, να γίνουν δύο επαγγελματικές κατηγορίες και τέλος. Δηλαδή 16 ομάδες στην πρώτη εθνική, 16 στη Β' και γεια σας. Στα χωριά σας, παιδιά. Και όποιες ομάδες έχουν μεγαλομετόχους και έσοδα και ένα πρόγραμμα, καλώς να παίζουν στη Β' εθνική. Αλλά είπαμε, μυαλό δεν βάζουμε. Άμα ρωτήσεις 100 παράγοντες, θα σου πούνε 99 να γίνει ξανά η Δ' εθνική με 20 ομίλους, η Γ' εθνική να γίνει με 5 ομίλους. Είναι γιατί ο καθένας κοιτάει το δικό του συμφέρον και όχι την κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί πλέον το όλος ο αθλητισμός, βασικά, όχι μόνο το ποδόσφαιρο. Γενικότερα, νομίζω, αγάπη, πάνω από 20 ομάδες που να μπορούν να λέγονται επαγγελματικές δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. 20 ομάδες. Ναι. Μπορεί να λέω και πολλές. Ναι, ναι. Χωρίς κόσμο, χωρίς γήπεδα, χωρίς αθλητικά κέντρα, με μεγαλομετόχους που κανείς δεν ξέρει τι δουλειά κάνει ο μεγαλομέτωχος, που βγάζει τα χρήματα. Εντάξει, με πάρα πολλά σκηνικά γενικότερα στα παιχνίδια, μυστήρια, με εκβιασμούς ποδοσφαιριστών, με απλήρωτους ποδοσφαιριστές, με μισθούς ποδοσφαιριστών 300 ευρώ το μήνα ή 500 ευρώ το μήνα, χωρίς να τους πληρώνουν ενίκεια και να τους αφήνουν στον δρόμο μετά από 2-3 μήνες. Κάποια στιγμή, ίσως κάποτε, Θεός είναι μεγάλος, μπήκε μια σειρά και στα επαγγελματικά πρωταθλήματα στη χώρα μας. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, οπότε έχετε ακόμα 5 λεπτά περίπου για να διεκδικείτε ένα από τα 3 εισιτήρια που κληρώνουμε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526. Από ό,τι βλέπουμε, είναι ακόμα μεγαλύτερη σήμερα η συμμετοχή. Όχι, είναι λίγο μικρότερη. Μικρότερη ακόμα. Οριακά. Τι λέει ο φίλος? Ποιος? Στο μήνυμα. Εδώ. Ναι. Είναι την προηγούμενη εκπομπή. Α, είναι πολύ χαμηλά. Καλημέρα, δώσει εισιτήριο να γουστάρουμε Χρύσανθε. Είναι λίγο οξύμορο αυτό, ε. Χρήσατε. Στελνικό μα. Επαγγελματία είναι. Ελάτε να σα στείλω στο Πάο Καγιάξ, να είστε όλοι στο γήπεδο. Να λες από ποια εκπομπή το κέρδισε του Χρύσανθου. Γιατί φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν είναι εισιτήριο για το Απόλλωνο σου. Όχι, αυτό είναι. Για το Πάο Καγιάξ. Είναι, Πάο Καγιάξ είναι. Εντάξει. Είναι αυτό, ότι λες μετά ότι κέρδισα ένα εισιτήριο από την εκπομπή. Αν το κερδίσει, αγάπη, μια χαρά. Και το Χρύσανθο και ποιον θέλει, δεν έχει σημασία. Καλά, πλάκα κάνεις. Σου λέω, βλέπω πόσο κόσμο ρωτάει και απορώ. Δεν ξέρω τι θα γίνει τη μέρα που θα ανοίξει η διάθεση τερνετικά. Θα είναι λίγο ζόρι. Οπότε είναι ευκαιρία. Γερή να είμαστε όλοι. Έτσι, σε 2-3-4 χρόνια να μπορεί να χωράει τούμπα 35.000 κόσμου, να είναι ακόμα λιγότεροι αυτοί που θα μένουν έξω στα μεγάλα παιχνίδια. Ό,τι γήπεδο και να έχει μια ομάδα στα πολύ μεγάλα παιχνίδια, μένει ο κόσμος απ' έξω. Ειδικά στα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης, τα διαρκείας είναι καπαρωμένα σχεδόν με το καλημέρα. Ελάχιστα εισιτήρια βγαίνουν στην αγορά. Έχεις κλείσει το ερκοντήσιο, αγάπη? Ναι, από το προηγούμενο μισάωρο. Ναι, αρχίζει όμως και η ζέστη φτάνει πιο πολύ απ' έξω. Σιγά, ρε, δεν ξέρω να γίνει αυτό το πράγμα. Λες και έχει έξω 35.000 βαθμούς. Θα ψάχνεις από αύριο το... Θα ανέβω αυτό, κλείσω από εκεί. Ποιο είναι το δύσκολο? Εντάξει. Ή θα αλλάξουμε θέσεις. Θα αλλάξουμε θέσεις. Ή θα ανέβει αυτό, τώρα είναι στο 21. Θα αλλάξουμε θέσεις. Θα το πάμε στο 25 τώρα, και το κομπλέ. Τώρα αντιλήφθηκα το τι ακριβώς συμβαίνει. Αφού χτυπάει εδώ τώρα, το κατάλαβες εσύ όλη τη χρονιά. Χτυπάει... Α, χτυπάει προς τα κάτω. Η τηλεόραση γιατί είναι κλειστή? Τώρα αυτό σκέφτηκα και εγώ. Δεν βλέπουμε το και κανάλι, το κανάλι του Προέδρου. Χάσαμε Γρηγόρη Τρίδη. Το ξέρεις? Ήταν live. Πάλι.
Καθημερινό ραντεβού. Η χαρά της κάθε νοικοκυράς. Ο Γρηγόρης. Τον Γρηγόρη Ατρίδη, τον δροσερό Γρηγόρη Ατρίδη. Νομίζω φτιάχνει τη μέρα σε πολύ κόσμο. Ο Γρηγόρης. Δροσερός, ωραίος, τα λέει ωραία, εμπεριστατωμένα, σοβαρός. Το δροσερός, δεν χρησιμοποιείται για αυτό που θες να το πεις πλέον. Το δροσερός όταν το λες πλέον είναι δροσερός. Σπάει και λίγο καρπός, κατάλαβες. Όχι, δεν το λέω με την άποψη. Γι' αυτό σου λέω. Άρα πρέπει να αλλάξει λέξη. Ας το δροσερό στην άκρη για τον Γρηγόρη. Δεν είναι παντρεμένο παιδί, σοβαρό. Πες κάτι άλλο. Καλοκαιρινός. Εντάξει, καλοκαιρινός. Από αύριο. Στο λέω γιατί δροσερός το λέμε αλλιώς. Εσύ το λέτε αλλιώς. Όλο ο κόσμος το λέει αλλιώς. Καλά, εντάξει. Ο Μασκοβίτς έτσι το λέει. Α, ναι. Ναι. Βαριέμαι να μαλώσει τώρα, αγάπη. Και να δω σε την παράθεση. Ποιο το λέει, ποιο το λέει. Να κλείσει το κοντίσιο στέργιο για να μαλώσει τον εαυτό σου. Όχι. Λοιπόν, γιατί δεν γίνεται. Έχεις να πεις τα δικά σου 20 δευτερόλεπτα να πάω να πάρω ένα στυλό που δεν βλέπω εδώ. Κάπου πήγε. Εγγράψω στο κινητό σου. Βαριέμαι. Πόρε. Για να κάνουμε την κλήρωση. Α, εδώ είναι. Σε δύο λεπτάκια, εδώ είναι. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Στέργιο, εδώ είναι. Τι κάνεις. Συνεννόηση πολύ καλή. Λοιπόν, θα γίνει τώρα η κλήρωση για τα 3 εισιτήρια. Δεν ξέρω αν θα δώσουμε αύριο. Δεν παίρνω και όρκο, είναι η αλήθεια θα αυτή τη στιγμή. Θα κάνουμε προσπάθεια, εντάξει. Θα γίνει μια προσπάθεια για να δώσουμε και αύριο κάποια τελευταία εισιτήρια. Υπάρχει λόγος θα δίνουμε τόσο νωρίς, το ξαναλέμε. Γιατί πρέπει να δοθούν τα ονόματα, μετά να γίνει και από τον ΠΑΟΚ η διαδικασία όπως πρέπει. Οπότε δεν υπάρχει ενδεχόμενο να δώσουμε με Πέμπτη Παρασκευή. Πολύ δύσκολα. Τώρα νωρίς πρέπει να τελειώσουν και θα το γνωρίσουμε από αύριο, νομίζω. Λοιπόν. Συνολικά ποιοι θα είναι οι τυχεροί. Πόσα είναι. Λοιπόν, μη στέλνετε άλλα. Θα κάνω μια τελευταία ανανέωση τώρα. Εντάξει, μη στέλνετε άλλα. Έχουμε φτάσει τα 53 μηνύματα. Ωραία, θες τρία νούμερα. Θέλω τρία νούμερα από το 1 μέχρι το... Α, περίμενε, άλλο το. Περίμενε. Λοιπόν, τώρα πήγαμε από το 1 μέχρι το 54. Μη στέλνετε άλλα. Εντάξει. ακόμα. Πες αγάπη γρήγορα. Λοιπόν, το 4. Περίμενε, το 4. 31. Λοιπόν, περίμενε. Το 4 είναι Βάρης Μάριος. Το κινητό σε 088. 31. Το 31 είναι 31. Κοσμίδης Ματθαίος, περίμενε. Κοσμίδης Ματθαίος. Το κινητό σε 159 και... Και 24. Και 24 είναι Κωνσταντίνος Αποστόλου. Κωνσταντίνος Αποστόλου, το κινητό σε 747. Κωνσταντίνος Αποστόλου. Λοιπόν, Βάρης Μάριος, Κοσμίδης Ματθαίος και Κωνσταντίνος Αποστόλου, τα τρία εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Θα ενημερωθείτε από τη Μαριλίζ πότε θα έρθετε να πάρετε τα εισιτήρια, πότε μπορείτε. Ετοιμάστε σιγά σιγά ταυτότητα και άμκα, αν δεν τα ξέρετε απ' έξω, για να είναι πιο εύκολη και η δουλειά της Μαριλίζ. Και για να ξεμπερδεύετε γρήγορα, θα ενημερωθείτε εντός 5 το πολύ 10 λεπτών. Βάρης Μάριος, Κοσμίδης Ματθαίος και Κωνσταντίνος Αποστόλου, τα τρία εισιτήρια για το ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Θα δούμε, παιδιά, αν μπορούμε και αύριο και το ΠΑΟΚ 24 και οι άλλες εκπομπές του Λίμπερο να δώσουμε από τρία εισιτήρια σε κάθε εκπομπή ή δύο. Θα ενημερωθείτε αύριο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Αλήθεια είναι αυτό. Παρέα και σήμερα μαζί μας ήταν τα Naxus με πολλές επιλογές για παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εμείς θα πάμε τώρα τη μισκή μας στο τέλος που είναι το πιο εύκολο νομίζω από όλα για εμάς. Αλλά μπορείτε να πάτε και πλατεία για Σοφίας και Μετένιαν Κόσμος και Ελευθέρως Βενιζέλος αν ταξιδεύετε και μπορείτε να επισκεφτείτε και ένα από τα καταστήματα stock που υπάρχουν στην πόλη με πάρα πολύ καλές τιμές και προσφορές που φτάνουν έως και τα 70% και εκτόσεις και nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Ο φίλος ο Άλεξ, σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, στέλνει και νομίζω έχει δίκιο. Είναι δουλειά της πολιτείας ή τον ΠΑΕ να τηρούν την τάξη μέσα στα γήπεδα. Ναι, μέχρι και αυτό είναι γίνουν, μια μέχρι μεγάλη να γίνουν συζήτηση. Άνθρωποι, ναι. Μόνο με το φόβο της αφαίρεσης βαθμών ελέγχονται. Δεν νομίζω ότι όμως το σκέφτηκαν σε αυτό. Έχει φανεί τελευταία χρόνια. Εγώ συμφωνώ με τον Άλεξ. Σε μεγάλο βαθμό. Όντως, μερικοί δεν λογαριάζουν τίποτα, αλλά είναι ένα μέτρο που νομίζω. Εντάξει. Και όντως θα πρέπει κάποια στιγμή οι ΠΑΕ να έχουν την απόλυτη ευθύνη το να μην συμβαίνει το παραμικρό μέσα στα γήπεδα. Κάποια στιγμή.
Από στα κοντά στα μακριά δεν ξέρω. Ας τα δουν οι υπεύθυνοι. Λοιπόν, μαζί μας τη δεύτερη ώρα και ο Φτύκας Πλακάκη και η Διγινής, με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το καλοκαίρι, με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Θα βρείτε τον Φτύκα Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, και στο τηλέφωνο 2310-905-503. Φτάσαμε στο τέλος. 6 και σήμερα που έγραψε νωρίτερα ο φίλος ο Μάριος για το μεγάλο ραντεβού στην Τούμπα. Εδώ θα είμαστε και αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12, 12 και 7 και 8, κάπου εκεί. Μένετε στο Λίμπερο 107,4, ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης από τις 2 μέχρι τις 5. Ο Γιώργος Ζαγόρας απολαμβάνει την καλοκαιρινή του άδεια για να επιστρέψει δρυμύτερος και πιο ανανεωμένος. Αυτά από εμάς, να έχετε ένα καλό μεσημέρι.